Κάνει κάνε εισαγωγή γιατί έχω θα να πω κάνει. πολλά. Θα κάνω εισαγωγή για να σε προλάβουμε. Έχω να πω πολλά. Λοιπόν, ξεκινάω. Για με απειλή σε καλό. μένα. <Ρπου> <Η authentication> <Φε>, Περίμενος να μου τη φέρεις έτσι. Ε? Ήθελα να το πετύχω ακριβώς την <deeds> ώρα που <Η> θα πας <φάς> να μιλήσεις. Ήταν πολύ καλό. Πήρα αυτή την ανάστατη. Γεια σα, λοιπόν, και καλώ ήρθατε. Ενώ μα μπουϊκοτάρει ο συνάδελφο εδώ στο podcast ε, Μαρμελάδα Φράουλα που κάνουμε μαζί, και ήθελα σήμερα έτσι να τον εκθιάσω να πω τι καλό παιδί που είναι, και τι καλό ε, κωμικό, και τι καλό συνάδελφο, και τι μου λείπει που έχω τον δω τόσο καιρό. Αλλά τέλο πάντων, βλέπετε τι κάνει και σαμποτάρει αυτό το podcast. Καλώ ήρθατε, λοιπόν, σε ένα ακόμα επεισόδιο Μαρμελάδα Φράουλα. Ε, εγώ μου χάρη Νταζάνο και το παιδί που με διέκοψε μπορεί να μιλήσει ευθύ αμέσω. <Κι> Σου δίνω <είναι> τον λόγο. <Κι> έχει, έχεις κάνει τώρα αυτό το, το, που μου λες ότι α και μου λείπει και αυτά που και εμένα μου λείπεις δεν, δεν ισχυρίστηκα εγώ ότι είμαι υπεράνω αυτού του συναισθήματος του λειψίματος <Κι> πες, τέτοια, πες τέτοια να ανέβουμε σαν σάρτς τώρα που είναι το sex podcast πρώτο πες, τέτοια, μου Τι είναι το sex podcast τι είναι Ναι 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 είναι ένα sex podcast δεν ξέρω που έχει κάποιες ιστορίες με σεξ Αχ, Θεία. δεν, μπορώ άλλο, φτάνει. Και από κάτω γιατί... ξέρω εγώ. Η βιολογία για του ηλικίου. Γιατί... Δεν, δεν, ξέρω δεν τι ξέρω... τα τσάρτ. Το podcast Μας είναι το πιο τρελά τσάρτ. Δεν βγάζουν κανένα νόημα. <laughs> Τρίτο μετά κατασκευέ ναι. από ξύλο. Και φωτογραφία. του άδενη. Είναι... Αυτό είναι κατασκευέ από τούβλο, ναι. Ναι, έχει δίκιο. Ο, ο, θα ήταν από ξύλο, ναι. Ο άδενη ήταν από ξύλο. Κατασκευές από ξύλο και μπροστά μα έχει εκείνη την ώρα ένα τέτοιο πράγμα. Μπείτε στο Spotify και δείτε τα charts. Είναι το πιο αστείο πράγμα. Όντως το λεφτό δεν βγάζουν κανένα νόημα. Ε, τι ακούνε μα... οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Τώρα που πλέον Εσύ... τα podcast έχουν γίνει λίγο πιο διάσημα, ε, είναι ό,τι να είναι η λίστα, ρε, πραγματικά. Το χειρότερο από όλα αυτά είναι ότι ναι, μεν, έγιναν τα podcast λίγο πιο διάσημα, αλλά. Πώ. Ποιοι είναι αυτοί που μα περνάνε ενώ. Είναι μεγάλοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί που κάνουν podcast όπως ο Θοδωράκης, το PodGR είναι αυτοί. Όχι. είναι. Είναι κυρίω τώρα οι, πολύ πιο διάσημοι από εμά που έχουν ξεκινήσει, όπω η Σολομού, όπω τώρα είδα πρόσφατα η Σούπερ έχει ξεκινήσει ένα podcast. Όπω διάφοροι που είναι super, super διάσημοι στο YouTube, α πούμε. Ή mm -hmm. εν γέννη διάσημοι. Ε, μετά είναι το Sex Podcast. Μετά είναι μια Ρενέ που δεν έχω καταλάβει τη φάση τη, που λέει αυτά τα κανάλια, τα νομίζω τα δύο. Ω, αυτή, ρε, αυτή δεν καταλαβαίνω. Νομίζω, μπορεί να είναι δικό τώρα το περιεχόμενο, αλλά νομίζω αυτή δεν είναι που γράφει κάποια έτσι το ρομαντικά. Είναι αυτή η ανήκηση στου ανθρώπου που διαβάζω αυτά που γράφει. Mm -hmm. Και είμαι σίγουρο ότι είναι κατά τύχη εδώ που είναι. Ah, okay. Και okay. δεν, είναι, υπάρχει, δεν και αν με ακούσει κιόλα. Ναι, άνθρωπο που λέει, αν σε συνέντευξη που τη ρωτάνε, ξέρω εγώ πώ γράφει, και αυτή λέει: Εγώ δεν γράφω, εγώ αφήνω να έρχονται. Είμαι, Α, κατάλαβα, κατάλαβα. Κατά, 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 δεν έχει νόημα να συγγραφεί. Ή είναι το άλλο, είναι, τα λένε επίτηδε αυτά για να νομίζει ο κόσμο ότι Οπότε αυτά. Αυτή που έτσι... δεν θέλει δουλειά η συγγραφή, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Σκέψη ναι. και προσπάθεια είναι ότι όταν έχω έμπνευση, γράφω κάτι. Ναι, Ρε, τέλει, πάνε... Πάνε... Έχει, έχει, έχει πολύ πλάκα. Έχει πολύ πλάκα <laughs> ναι, αυτό. <laughs> Ήθελα να ρωτήσω γιατί αυτό το σεξ, γιατί μπορούμε για μία δεκαετία από εδώ και πέρα, επειδή ξέρω ότι έρχεται μετά την πανδημία, έρχονται μόνο παρτούζε. Ωραία. Παρτούζε και ντρόγια. <laughs> Αυτά <laughs> θα κάνει ο κόσμο. Το βλέπω. Το <laughs> γράφει. Αυτό που γίνεται ήδη στο Βέλγιο, θε να πει. <laughs> ναι. Ε, Εν τω μεταξύ, να ξέρει, έχει και μια μελέτη κάπου στην όλη αυτή η ιστορία που λέει ότι τα 10, η δεκαετία μετά την πανδημία του 18 ήταν μόνο παρτούζε και ντρόγια. Αυτό. Ναι, και αυξήθηκε okay. ξέρω εγώ, ο πληθυσμό τη γη γιατί ο κόσμο έκανε παρτούζε και ντρόγκια. Οπότε ξέρω ότι έρχεται πολύ πιθανό, ήδη. Είναι πολύ πιθανό. Ναι. Ναι. Το ξέρω ότι έρχεται. Το έχω ξαναζήσει στην κρίση που ο κόσμο απλά έκανε παρτούζε και ντρόγκια για να ξεφύγει και τότε εγώ δούλευα σερβι. Θα χάσω και έχω χάσει ήδη το ένα, μάλλον θα χάσω και τη δεύτερη περίοδο. Γιατί ήδη θα Καλά, και εγώ δεν. Αρκετά μεγαλύτερο και δεν θα αντέχω για τέτοια πράγματα. Αλλά... Αυτό και... είναι το θέμα. Η ηλικία σου, χάρη. Ναι, γιατί αλλιώ θα ήμουν μέσα. <laughs> <laughs> σε κάποιον. <laughs> ε, που... <laughs> ή θα ήμουν το αλλά... μέσα κάποιου. Αλλά δεν ξέρω, και στην δεν, στην Παρτούζα. <laughs> ναι. Ρε. Γιατί βγάζουμε τα podcast το 8 το πρωί ξεκινώντα με Παρτούζε. Δεν, δεν ξέρω, αν... αλλά λέω να κάνουμε ένα σεξ ετήσιο με Αρμελάντα σε αυτό το επεισόδιο. Αυτό <laughs> ψήνει. Για να, σε να, σε να, να φάση... Όχι σε αυτό το επεισόδιο. Οι, Οι ερωτικέ ιστορίε του Στέλιου και του Χαρή. Ρε, πραγματικά δεν εκμεταλλευόμαστε καθόλου, καθόλου το ότι μπορούμε να κάνουμε άλλο ένα podcast το ναι. οποίο θα λέει για κάτι άλλο και θα είναι τρολιά και θα το ξέρουν μόνο όσοι ακούνε Μαρμελάδα Βράουλα <laughs> Μπορούμε να βγάλουμε. <laughs> Μπορούμε να κάνουμε ένα podcast ή είχε από παρτούζε. Αυτό <laughs> να είναι 10 λεπτά. <laughs> <laughs> αυτό δεν ήταν καθόλου είχε από παρτούζε, ήταν Τι κάτι λες. άλλο πιο σολιτέρη φάση. Δεν είναι πιο μοναχικό αυτό Τι που έκανε. <laughs> είναι Τι ο τύπο θα... ο οποίο του κοιτάει. <laughs> Λοιπόν, Δεν είναι επόμενο, σολιτέρι, podcast, είναι επόμενο podcast. Είναι VOE, Αυτό μου θύμιζα και τον beat του Κούδα που μην το κάψουμε τώρα. Αλλά είναι κάτι αντίστοιχο το αστείο του που θα, βάλουμε, θα βγάλουμε καινούριο podcast. okay, που θα είναι ήχου από αυτού που βλέπουν τσόντε. Oh. Ή ξέρω εγώ Παρτούζα, όπω είπε. <laughs> χάρη, το βλέπω. Χάρη, σε παρακαλώ. Τέσσερα λέγατε θα, θα πάει πάρα πολύ καλά. Θα πάει πάρα αλήθεια, πολύ καλά. Τέσσερα εικοσάλεπτα επεισόδια που είμαστε εμείς Θα λέγεται, ξέρω εγώ Παρτούζα, και Μάνταλα. Ωραία. Όλο μαζί θα είναι το παμαλά. Ήδη τη ήδη. Δεν θα είναι. Περίμενε λίγο, κάτσε να σου πω την ιδέα μου. Αυτό ήταν σαν τραγούδι από τα ζουζούνια που είπε αυτό το τσάνταλα και μάνταλα. Δεν είναι τώρα και τέτοιο περιεχόμενο. Και το πρώτο επεισόδιο θα είναι το καποτέ. οκ. Cheesy 80 λογοπαίγνιο. Οκ, okay, το το αγοράζω. Ή μπορεί να είναι μπορεί να είναι τύπου κάποτα στην Ισπανία και θα πούμε για μια περιπέτεια Σωστό. παρτούζα μα στην Ισπανία, στην οποία συμμετείχαν και ταύροι. Αχ, ναι, και να μιλάμε έτσι. <laughs> Με την προφορά την Ισπανική. Έθπα, <laughs> Ισπανική. Δεν είναι η Ισπανική προφορά αυτό. Έχουν απλά ένα γράμμα που είναι θήτη. Έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά η <laughs> τυπική, στερεοτυπική, α πούμε. Τυπική, στερεοτυπική. Ε, ε, Τέλο πάντων, που του κοροϊδεύουν του Ισπανού, τη μιλάνε με θ. Ενώ δεν είναι όλα τα σίγμα θ, αλλά ναι, αυτό έχει πλάκα να κάνει. Not all θήταρ θήγμα. Θήθη. Να βγουν θήθη. <laughs> <Thithi. laughs> Πε <Πέθ'> και θήθη. <thithi. laughs> <laughs> να σου πω. Ε, α, μπερδεύομαι τώρα. Ακούω. <laughs> δηλαδή το καλάθι είναι καλάσι. Στα Ισπανικά. <laughs> Δεν έχουν ιδέα τι κανόνα ισχύει στα Ισπανικά. Παίζει δηλαδή. όλε οι λέξει με θήτα να είναι απλώ μία λάθο περίοδο στη ζωή του κόσμου που αποφάσισε να μην λέει το Σίγμα. Ε, όχι, απλά νομίζω ότι ήταν έτσι η γλώσσα του. <laughs> <laughs> Γιατί φαντάζομαι. Δηλαδή <laughs> κάτι σήμαινε. <laughs> όπω εμεί έχουμε 7 ΙΤΑ, 7 ΙΤΑ, ή τέλο πάντων πώ λέγονται αυτά, έτσι και ναι. είχαν το θήτα και το Σίγμα. Και ναι, το αλλά. Μήπω όπω και η σεξουαλικότητα, το Σίγμα είναι φάσμα. Και <laughs> α, το εκεί Και εσύ. πηγαίνει από το φύτα στο σίγμα, δηλαδή θα μπορούσε κάποιο να πει Θε θέλω ή σε θέλω Πάλι δεν καταλαβαίνουμε τι λέει. <laughs> το σε θέλω είναι απλώ μία, μπορεί να πει θε σέλο». Πάλι υπάρχει, μπορείς να πάρεις όλο το φάσμα του θ και του σ, το οποίο είναι ένα γράμμα ναι, ναι. και φάσμα. Έχουμε και, ένα φάσμα, και στον ένα άξονα το θ και στον άλλο άξονα το σ. Το σ και εμείς ναι, και σε αυτά ναι. τα δύο. Ναι. Δηλαδή φαντάσου ναι, λίγο ναι, να λες δεν έχω θεκ... ιδέα, τι λέμε, ρε. Έχω... θεκθουαλικότητα. θεκθουαλικότητα. <laughs> ή να πεις θεξουαλικότητα. Ναι, okay. ε, μπορεί, μπορεί να ισχύει αυτό και να είναι μια γνώση που υπήρξε στο μυαλό μα και πρέπει να υπάρχει και εκεί έξω δημόσια για να την ξέρω εγώ, πάρουν οι Ισπανοί και να αλλάξουν τη γλώσσα του πάλι, να γίνει ένα επαναπροσδιορισμό. Το σίγμα είναι φάσμα. Αυτό θέλω να μα μείνει. Το σίγμα είναι φάσμα. Ο, Ωραία. Που δεν έχει και ιδέα τι λέμε. <laughs> ε, μόνοι, ήθελα, Ακόμα δεν με έχει αφήσει να σου. <laughs> να έχεις... Ναι, Μωρέ, αφήσει τώρα. Θα, θα, βάλουμε... θα, θα βάλουμε τα επεισόδια στου Patreons. Okay, mm -hmm. Που είναι γλυκούλιδε και μα ακολουθούν παντού, και θα είναι οι πρώτοι που θα μα πούν: Παιδιά, αυτό είναι μεγάλο λάθο, μην το κάνετε. Mm -hmm. Θα γυρίσουμε τέσσερα, τέσσερα εικοσά λεπτά. Mm -hmm. Και θα κάνουμε ψεύτικα ταξίδια που πήγαμε στην, σε χώρε και θα λέμε mm -hmm. ε, για το σεξ σε αυτέ τι χώρε. Και θα λέμε ό,τι να είναι. Okay. Θα ξεκινάμε, θα αλλάζουμε και φωνέ και θα κάνει εσύ αυτά που σου αρέσει. Αυτά τα περίεργα. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά. Ναι. Και θα είναι ένα podcast για το sex, και να, αφού ρε παιδί μου ο κόσμο δεν γουστάρει εκπομπάρε όπω η Μαρμελάδα, φράουλα, op, 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 ναι, op, ναι, και ναι, γουστάρει ναι. να ακούει για παρτούζε, θα του δώσουμε παρτούζε. Και μην το θέλει, παρεξηγήσετε αυτό, αυτό που λέω. Ναι. Μην ψάξετε να βρείτε που μένουμε για να έρθετε για παρτούζα. Ναι, δεν, δεν, δεν με ψήνει σε κανένα σύμπαν αυτό το πράγμα. Καθόλου. <laughs> ε, οπότε, σε αντίθεση με εμένα που εντάξει με. Καλά, κλασικό παρτούχάρη. Ναι, ναι. Όπου υπάρχει πάρτι είμαι μέσα. Ε, ναι. Παρ' όλα αυτά, ναι, θα, θα το ήθελα αυτό. Και να λέγαμε τρελέ ιστορίε τύπου ρε, παιδί μου, ότι γίνεται το σεξ διαφορετικά. Τύπου βάζει το πόδι mm. στο μάτι του άλλου, ξέρω εγώ και τέτοια. Κάτι, κάτι τρελά πράγματα, α πούμε. Άλλη κουλτούρα τώρα, καμία σχέση. Έχουμε φτάσει άλλα επίπεδα πνευματικότητα, γιατί συνδεθήκαμε αλλιώ ω άνθρωποι και ναι. Και γιατί να ναι, ναι, Εγώ μην... το πιστεύω ότι ναι, και... μπορούμε να το πουλήσουμε αυτό. Φαντάσου λίγο ναι, ναι. και τα comments. Εντάξει, εγώ μπήκα να ακούσω για σεξ, αυτοί κοροϊδεύουν. <laughs> Γιατί έχει τόσο μεγάλη αγορά. Δηλαδή, νομίζω ότι ένα podcast για το sex θα το ακούσουν όλοι. Ακριβώ. Ναι. Από την πιο ανομαλάρα μέχρι τον πιο άνθρωπο ο οποίο έχει απορίε. Τι που ένα 16χρονο, 15χρονο, 13χρονο, τι είναι αυτό σε φάση. Γιατί... Εγώ. Ναι. Ο Χάρη, ναι. <laughs> και... Να σου πω κάτι. Ναι, ναι συγγνώμη, πε. Όχι, oh, δεν, δεν ένα είναι. και συνδετικό. Ναι, εγώ ήθελα να πω ότι δεν χρειάζεται καν να κάνω αυτή την προσπάθεια. Εάν βάλουμε απλά ένα χετικό. Και πούμε ότι κάποιοι άνθρωποι κάνουν σεξ, θα πάει πάρα πολύ ψηλά. Δεν χρειάζεται καν να κάνουμε την προσπάθεια και να βάλουμε μέσα μυθοπλασία ή οτιδήποτε. Νομίζω ότι θα δουλέψει ούτω ή άλλω. Το σεξ τα πουλάει πάντα, διαχρονικά, το ξέρουμε, είναι παντού. Είναι ταμπού, είναι όλοι αυτοί οι αναγραμματισμοί, τέλο πάντων. Τι ταμπού είναι ρε, αφού έχει που σπινά για παρτούζες, πού είναι το ταμπού. Ναι, εννοώ ρε παιδί μου ότι... Κοινωνικά, α πούμε, ακόμα δεν νομίζω ότι είμαστε στο επίπεδο παγκοσμίω. Αν τώρα ξέρει, το πάρει παγκοσμίω, ότι το σεξ είναι full απελευθερωμένο. Όχι, υπάρχουν, δεν είναι σε καμία περίπτωση. Ναι, αυτό. Και εμεί στοχεύουμε σε ένα παγκόσμιο κοινό, όπω είναι γνωστό. Καλά, γι' αυτό κάνουμε το podcast στα ελληνικά, γιατί είναι η γλώσσα των υπολογιστών. Ακριβώ. Και από πού μα ακούνε, μέσα από του υπολογιστέ. Άρα, εμεί παράλληλα, όση ώρα μιλάμε, μιλάμε στου υπολογιστέ σα κοινό. Και γι' αυτό όλοι μας οι ακροτές είναι bots Ξέρω εγώ αυτό Ναι Gen bots. bots Δεν ξέρω γιατί έτσι μου ήρθε Να σου πω τώρα έχω λίγο follow up Γιατί ανεβάσαμε το επεισόδιο το προηγούμενο Και λισάξανε όλοι με το καινούριο λόγο Και Έχω κάνει και ένα pin post και λέω: Παιδιά, δεν είναι καινούριο λόγο. Κάνουμε αυτό που κάνουμε εδώ και δύο χρόνια που έχουμε email. Ανεβάζουμε fan art. Ναι, και... έχετε ξεχάσει να μα στέλνετε. Στείλτε κάμια φωτογραφία. Σα έχουμε πει, στείλτε ό,τι κουστάρετε και εμεί θα το βάλουμε στα επεισόδια. Και τώρα έχουν πάθει όλοι τα πέτλακα και νομίζουν ότι έχουμε ναι. βγάλει λόγο. Κάτι που σαφώ θα <laughs> το ανακοινώναμε και θα λέγαμε κάντε share, έχουμε καινούριο λόγο για να πάρουμε followers. Μετά δεν logo, ναι, logo, ναι, δεν χωρίς θα δηλαδή, πέταγε ένα λόγο χωρί λόγο. δεν θα πέταγαμε logo. ένα random λόγο χωρί λόγο και δεν θα λέγαμε και ποιο είναι ο creator, ο οποίο ο άνθρωπο μα έβαλε, έβαλε, το υδατογράφημα του εκεί και είπε Νομίζω δεν είχε, επειδή το θυμάμαι γιατί το είχαν βάσει ε, και στο Instagram τη Μαρμελάδα, δεν είχε όνομα, μα είχε στείλει απλά αυτό πάρτε το ναι, και όποτε γιατί... τον είχανε βάση αν θέλει να ξέρεις, να δώσουμε και τα credits, φαίνεται το Φαίνεται, άτομο, μου είχε στείλει που... ο άνθρωπο, yeah. ρε. Μου είχε στείλει και μου είπε: Αν κάνω κάτι, θα σα αρέσει κάτι τέτοιο. Yeah. Στείλ okay, παιδί okay. μου. Θα το βάλω και στο επεισόδιο. That's... Wow, λέει τέλεια. Λέω: Στείλε και credit. Μου λέει: Βάλε μόνο το credit την υπογραφή μου, το ταγκάρισμα. Που και και πέρασε ένα μήνα και το με, βάλε. Μα έχουν στείλει έτσι, Και βίντεο και φωτογραφίε και βίντεο εννοώ. Ναι. Τρέιλερ, οτιδήποτε. Μα έχουν στείλει. Ναι, καλά. Έχει ένα-δύο τρέιλερ. Δεν υπάρχει θέμα. Που είναι γαμάτα. Έχει ένα-δύο τρέιλερ που είναι γαμάτα. Το ένα το έχουμε ανεβάσει κιόλα. Το είναι, ένα, ναι. Στο Instagram. Οπότε ναι. πάντα ανεβάζουμε αυτά που μα στέλνετε και πάντα. και τι κούπε και όλα. Δεν είναι... Όποιο θέλει και να στείλει κάτι. Υπάρχει ακριβώ και τα stories σα και υπάρχει μια διαδραστικότητα θεωρώ που είναι έτσι. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Είναι αμοιβαίο αυτό. Το, που το, 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 άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν ότι στο post που έγραψε ότι Παι, παιδιά απλά ανεβάζουμε, έγραψε ε, μια φίλη. Ωραία πρωτοβουλία. Και με, συμβαίνει δύο χρόνια. Τι έχετε πάθει. <laughs> Ρε έχετε podcast αλήθεια δεν το ήξερα <laughs> φαντάζεστε θα φτάσουμε Σας εκεί σακού, πλέον Σα ακούω δύο χρόνια αλλά δεν ήξερα ότι υπάρχετε <laughs> <laughs> Και μα, έχει <laughs> πάει και ναι, το σενάριο λέει, φουλ ό, Τα μαρμελαδοχτύπημενα ξέφυγαν ε, Λέγοντας ότι άντε να μπεί και στο Spotify το νέο λόγο Ποιο νέο λόγο <laughs> βρε Εμείς <laughs> <σε φρελίχο. laughs> τι βρε Είναι σαν να ξεκινήσαν ε, Ξέρεις ε, κάτι, Μια φήμη ας πούμε Τίποτα και... τα μόνοι του αποφάσισαν. Ρε, <laughs> είδε που αλλάξαν λόγο στη Μαρμελάδα. <laughs> Αλλά μόνο στο και... ένα, στο Spotify δεν το βάλαν ακόμα. Κάτι σκέφτονται αυτοί. Κάτι, υπάρχει από κάτω. <laughs> Όχι, δεν ξέρω τι στο logo. Καλά έκανε. Καλά έκανε και το κότσαρε εκεί. <laughs> και βασικά yeah. μπορούμε να το κάνουμε και σαν ιδέα. Αν, μα στείλουν κάτι αντίστοιχο, σε κάθε επεισόδιο να έχουμε ένα ξεχωριστό. ξέρει. Artwork. Ε, μια ξεχωριστή <laughs> ναι, ναι, φωτογραφία ή οτιδήποτε. Μην μα το σκυλί ε... σα, ξέρω εγώ αυτό. Έτσι κι αλλιώ. Η όλη η ιστορία με εμά και το έχουμε πει πολλέ φορέ, και γι' αυτό πήραμε και το, το ρίσκο να αλλάξουμε το κανάλι, και γι' αυτό έχουμε και του Patreons. Η δουλειά, η δική μα είναι να σα κάνουμε παρέα στο κινητό, έξω στις δουλειέ του σπιτιού. Δεν είναι να είστε κολλημένοι μπροστά από μια οθόνη. Ούτε να το βλέπετε yeah. στο YouTube αυτό το πράγμα. Εμεί θέλουμε πάρα πολλά να το πάρετε μαζί σα. Download στο κινητό σα όποτε θέλετε, στο ταξίδι. Έχει και ένα αρκετά καλονέκτημα. Δεν λιπρέ, γίνονται πλέον ταξίδια. Ναι, όχι, όχι, μπορεί όχι μπορεί πλέον δεν γίνονται στα... αυτά. Έχουμε αποτύχει χάρη, ως podcast γιατί απαγορεύονται οι μετακινήσει. Αλλά ξέρει ναι. τι δεν απαγορεύεται. και εμεί είστε με γι' αυτό. Το σκούπισμα και το πλήσιμο των πιάτων. Και αυτά χρειάζονται ένα podcast <laughs> να σώσει <laughs> την κατάσταση. Εμένα το λε. 8 ώρε καθάρισα σήμερα. <laughs> τι έπαθε εσύ σήμερα, γιατί έτσι. Ε, μαζεύτηκαν οι δουλειέ το Σαββατοκύριακο. Μόνο το κλασικό τώρα. Άμα δουλεύει μέσα εβδομάδα. Μετά. Ξέρεις, Λέ. μετά μαζεύονται όλα για δύο μέρες που εντάξει είναι πολλά κάποιες φορές να τα έχεις αφήσει πίσω. Εγώ. Αν έχεις Κάνω... αφήσει τα, τα πλυμμένα της προηγούμενης εβδομάδας για θυδέρωμα, θε... <laughs> όπως έλεγα στην Ισπανία, ε, μένεις Α, κάνεις τέτοια <laughs> χαϊλή και εσύ ακόμη. Ε, δεν ε, έχεις ξεπεράσει τη φάση των 23. <laughs> <laughs> Γιατί πώς, με τι δεν τα σιδερώνεις στα ρούχα σου. Καλά, όχι. Προφανώς και όχι. Α, οκ, okay. δεν τεράστιο ναι, να το κάνεις, χρόνο. χρόνο. Σιδερώνω ό,τι χρειάζομαι να βάλω. Τώρα να σιδερώσω ρούχα για ποιον, τώρα να σιδερώσω τα τζιν μου γιατί. Ποιο θα τα δει. Τώρα ναι, κανεί. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου. Ε, ξέρω εγώ, σιδερώμα. Ε, πείτε μου, Γενικά, τώρα, τώρα ε... καταλαβαίνω ότι δεν, υπάρχει, δεν χρειάζεται να σιδερώνω. Έτσι. αυτό α, α, αυτό ναι. συνειδητοποιώ αυτή τη στιγμή. Α, okay. Ωραία, παίρνω αυτή τη φάση. Οκ. Okay. Ε, Πήγε ξαφνικά στα 25. Ωραία, κάτσε να σε φτάσω <laughs> μέχρι την, την, ηλικία σου σήμερα. <laughs> Άλλε συνειδητοποιήσει. Μπορεί κάθε θα σου πω εμένα, επειδή η μάνα μου. Έχω κάνει και εγώ πολλά λάθη στη ζωή μου σχετικά με τι δουλειέ του σπιτιού και αυτό. σε κάποια βάση απλώ η μάνα μου πιέζει και με είπε: Άκουσα μου. Θα κάνει λίγο κάθε μέρα. Εντάξει, δεν γίνεται έτσι. Ναι. Λίγο κάθε μέρα. Okay. Και έχει δίκιο. Μπότζακ. Και απλώ. Ναι. Απλώ. Ε, ναι, εντάξει. Ε, έχει και άλλα αυτά. Έχει και. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει και για την κατάθλιψη και για όλα. Αλλά. Ε, ναι, το λίγο κάθε μέρα. Ε, προσπαθώ να πλένω τα πιάτα μπορώ, ξέρει αυτά. Δηλαδή κάθε μέρα από λίγο, γιατί μετά το σουκού είναι και το άλλο. Θε να βγει μια βόλτα. Ναι. αλλά δεν μπορεί γιατί έχει το προ... απαγόρευση τώρα στι 6 το απόγευμα. Οπότε. Ναι, αλλά μπορεί να μπορεί και να έχει άπλυτα, που είναι και αυτό απαγόρευση. <laughs> Α, ναι. Οπότε προτιμώ αυτό. Εντάξει, τελειώ. Δεν υπάρχει εδώ, είμαι ηθοποιή. Το κατάλαβα. Οκ, okay. εντάξει, δεν υπάρχει λόγο. <laughs> όλα, εγώ θα στα λέω σήμερα. <laughs> οπότε, ναι, φάγαμε ε... αυτό. Επίση, άκου, ναι. επειδή έχω πολλά νέα να σου πω. Άκου αυτό, τι είναι αυτό. Το ακούς. Ακούω. Α, ναι, ακούγεται σαν χαρτί που ναι, πέφτει το ένα πάνω στο άλλο πάρα πολύ γρήγορα. Σαν πολλά έτσι. χαρτιά που είναι μαζεμένα μαζί, σαν ναι, ένα ναι, μπάκο από χαρτιά που τα ξεφυλίζει ναι, και το. Αχ, π... ναι, πε μου κι άλλα. Να, το πρώτο επεισόδιο παρτούζε τσάντα λαμάνταλ. Ναι, αλλά με βιβλία. Ναι, αυτό. Book porn. Hashtag. Αχ, χαρή. <laughs> <laughs> Σταμάτα να κάνει σεξ με το βιβλίο σου πει. Συγγνώμη. Διάβασέ τα απλά. Αυτό είναι το pre-print. Πριν, πριν, πριν. Το πριν, print στα ελληνικά. Το πριν, print ναι. <laughs> <laughs> το πριν εκτυπωτικό, θα έλεγε κανεί. Ναι. Για μια το... λέξη που δεν υπάρχει. <laughs> ναι. Του κοάλεμου και τώρα ακούστηκαν κάποια ναι. ε, σε όλη, ε, 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 σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Ε, έχουμε δουλίτσα ακόμη. Του δεύτερου ε, ε, βιβλίου, έτσι. Του δεύτερου βιβλίου, ναι. Είναι το κομμάτι το οποίο θα φύγει από μένα και μετά θα πάει στην. Ε, είναι η διορθώση δηλαδή. Έχει στηθεί η μακέτα, είναι η πρώτη ή η δεύτερη μακέτα. Και το παίρνω, το διορθώνω, το πάω πίσω και σιγά σιγά, σιγά τυπώνουμε. Θα ανακοινώσουμε Εξαιρετικά. και την προπόληση μάλλον σιγά σιγά. Γιατί από εδώ και πέρα είναι μικρό το βήμα ανακοινωθεί και η ημερομηνία κυκλοφορία. Οπότε the wait is over. Α πούμε. Τέλεια. Καλά, όχι για εμένα the wait is over, για το κοινό έχει κι άλλο προφανώ. Ε, Εντάξει. Και ξέρεις, σκεφτόμασταν το οποίο έχει και. Κοίτα τώρα πώ μα επηρεάζει η άτιμη η πανδημία. Ναι. με επηρέασε. Αυτό, ήθελες να πεις, ρε παιδί, εκεί. Έτσι με επηρεάζει η, η πανδημία. Λοιπόν, είναι αυτό που με κοιτάει να διαβάζω τον κάλεμο. Ναι, 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 ναι. Είναι ε, αυτό που σε κοιτάει να διαβάζει τον κάλεμο, όντω. Ρε, παιδί μου, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να δηλώσουμε το, ότι το βιβλίο κυκλοφορεί, αλλά χωρί να οθήσουμε ιδιαίτερα τον κόσμο να πάει στα καταστήματα και να έχουμε ναι. και μια εικόνα του τι πρέπει να κάνουμε εκτυπωτικά. Οπότε η προπόληση δουλεύει αρκετά καλά γιατί είναι πιο ασφαλέ αυτή τη στιγμή για όλου. Γιατί υπάρχει μια κινητική αλυσίδα που δεν λειτουργεί σωστά. Δηλαδή, μπορεί να δηλώσουμε εμεί κυκλοφορία αύριο, π.χ. Πε ότι είναι ξέρω, 3 Φεβρουαρίου, δεν έχει σημασία. Στην τύχη, λέω μια ημερομηνία πριν από τώρα. Ε, τη 3 Φεβρουαρίου, αλλά δεν υπάρχουν φορτηγά για να πάνε τα βιβλία σου στα βιβλια. Γιατί γίνεται χαμό λόγω του COVID. Ναι. Οπότε μπορεί να δημιουργηθούν ελλείψει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επίση, θα, θα, μπορούσαμε, π.χ. ξέρω εγώ, να ρυθμίσουμε να πάμε μια εβδομάδα νωρίτερα τα βιβλία, αλλά το ζήτημα είναι ότι όλο και κάποιο το δει και θα πάνε το πάρει. Οπότε Όλο αυτό λόγω COVID, επειδή δεν λειτουργεί τίποτα σωστά, έπρεπε να σκεφτούμε κάτι. Και mm -hmm. η προπόληση νομίζω ήταν καλό γιατί ο άλλο ξέρει ότι θα το πάρει τότε. Μπορούμε να κανονίσουμε όλο το courier, ξέρει, να φτάσει τη μέρα του και να αργήσει μια μέρα δεν πειράζει. Θα το έχει στα χέρια του ή και να έρθει νωρίτερα. Πάλι δεν πειράζει. Δεν το κάνει κάτι. Δεν του κανάρει. Σωστό. Οπότε, αυτό που βλέπουμε. It works είναι... for everyone. Ναι, γιατί είναι λίγο δύσκολο τώρα, επειδή πάμε για τρίτο κύμα και ανεβαίνει. Ωραία, αν εμεί κυκλοφορήσουμε τέλη Μαρτίου ή κάτι τέτοιο. Μπορεί να έχει τρει χιλιάδε κούσματα, που δεν θέλει κανεί να έχει κάτι τέτοιο. Αλλά τι τα παζα πει στον άλλο. Πήγε στο βιβλίο, μπορεί να είναι όλα κλειστά. Οπότε είναι φοβερό το ότι δεν μπορεί να βγάλει κάτι τόσο απλό. Ένα βιβλίο, ρε παιδί μου, κυκλοφόρησε ναι, ένα βιβλίο ναι, ναι. πήγαινε πάρτο. Δεν μπορεί να το πει. Μπορεί να είναι όλα κλειστά. Μπορεί να μην μπορούν να τυπώσουν. Μπορεί να είναι κλειστά τα τυπογραφία. Τι θα γίνει. Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Να... Είναι θέμα. Είναι, θέμα είναι μεγάλο θέμα. Οπότε. Γι' αυτό, αυτές, επειδή με ρωτάνε πολύ, αυτέ οι καθυστερήσει οφείλονται σε όλα αυτά τα πράγματα. Ότι όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν σε αυτή την αλυσίδα να κάνουν τη δουλειά του και δεν μπορούν. Και ο άνθρωπο, ο γραφίστα που στείνει το βιβλίο, α πούμε, έχει κλειστό μαγαζί. Που σημαίνει ότι τα γραφιστικά mm -hmm. του πρέπει να τα κάνει από αλλού. Δεν μπορεί να τυπώνει εκεί που θέλει. Ξέρεις, όλα αργούν πλέον. Ισχύει. Και είναι, είναι πάρα πολύ. Υπομονή. Και η ζωή μα αργεί πλέον. Καλά, ναι. ναι. Επανεκκινήσει, ναι. οπότε υπομονή. Πάντω το βίντεο Έχω... θα βγει κάποια στιγμή, είναι, έχει, μπει σε, έχει δρομολογηθεί ναι, τέλο πάντων. Οπότε... Ναι, ναι. Μπράβο. Μιλώντα όμω για, το... σε... ε, για ναι. πλαγκαρίσματα, θε να πλαγκάρι και κάτι άλλο, μήπω που τρέχει αυτόν τον καιρό, Ναι, θα, Λέω, θα το εγώ, θα πω δίνω, πάσα, δίνω ναι, πάσα. Ναι, να μου δώσει τίποτα. Ήθελα να σε ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σου στο μαύρο μάρμαρο. Εγώ ευχαριστώ. Έχουν χρόνια πλακατζής εγώ εντάξει. Μαρμαριτζή. Μα, 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 μαρμαράς, Κολπική μαρμαριτζή. <laughs> ε, Όντω, ε, μαρμελάδα φράουλα θα εξετήσουν σήμερα. Ναι, τίποτα. Γιατί η μαρμαριτζή γι είναι αυτό που θα κάνω στο σημείο G Πε το. <laughs> <laughs> και έτσι γράφονται οι λαϊκοί στοίχοι <laughs> uh, Πε στο το κόμμα. το, το μάρμαρο, σημείο G Που μπορεί να μην να το, π... το ξέρει μέχρι αυτό το επεισόδιο όταν θα βγει. Ναι, λοιπόν, κυκλοφόρησε παιδιά ένα audiobook που κρατάει περίπου μία ώρα. Είναι δραματοποιημένο. Είναι ένα short story που έγραψα εγώ για τι ιστορίε. Είναι ένα παραμύθι με στοιχεία τρόμου. Διαδραματίζεται στην Καστοριά. Ε, αφορά έναν συγγραφέα που δεν θα σα πω για τι spoilers, ο οποίο έχει γράψει ένα βιβλίο αφηγώντα ένα παλιό πρόβλημα στην Καστοριά. Και ακολουθεί. Υπάρχει ένα δεύτερο ήρωα, ο οποίο ε, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Καστοριά και προσπαθεί να μην έχει πέσει κάπως θύμα αυτού του προβλήματος και βλέπουμε τον συγγραφέα να μας εξιστορείται μέσα από έτσι μια σπονδυλωτή κάπως αφήγηση και διάφορα άλλα πράγματα ε, τι γίνεται στην πραγματικότητα και γιατί εξαφανίζονται άνθρωποι από αυτό το χωριό και συμμετέχει ο Χάρη, είναι κομβικό σημείο ο Χάρη. Κάνει τον Χάρη Μελεκούνη, είναι ίσω η μοναδική εξήγηση που δίνεται ακριβώ για το τι συμβαίνει. Και η Ειρήνη Ξυγκάκη, που κάνει την Ειρήνη Μάνταλε, που... που, ήταν και δεύτερο έχουμε... καλεσμένο στο podcast. Στην ναι, πρώτη στο εσύνη. δεύτερο μα επεισόδιο, νομίζω. Ή στο τρίτο. Στο έκτο ήταν. <laughs> okay. Στο έκτο ήταν. Στο έκτο ήταν η Ειρήνη, συγγνώμη. Συγγνώμη, και... Ειρήνη, γι' αυτό. Ναι, παιδιά, δεν... η μνήμη μου δεν είναι τελευταία. Ναι, γιατί και τέλο είναι... πάντων, ο Χάρη έκανε ένα ραδιοφωνικό παραγωγό από ένα ραδιοφωνικό τη επαρχία. Το οποίο ασχολείται, έχει μια εκπομπή που ασχολείται με ένα. με χώρο τέτοια. Και διάβασε μια ιστορία μια κοπέλα ε, στο, στον αέρα. Και. Πες ήταν πάρα πολύ το ωραίο. Θέσκουμε. Σαν εμπειρία δική μου. Το ανέβασα στο Bandcamp. Μπράβο. Όποιο θέλει μπορεί να το αγοράσει εκεί. Δεν μπορεί να το ακούσει όλο, γιατί προφανώ το ακούγαν όλοι όλο και δεν. Ε, δεν ξέρω αν θα ανέβει σε κάποια φάση το YouTube. Πήγε καλά. Έχω καλό feedback μέχρι στιγμή. Ε, είναι λίγο Άρα μπερδεμένο το τέλο. Λένε το καταλαβαίνω, αλλά να ακούσει προσεκτικά καταλαβαίνει τι γίνεται. Και θέλω να πω εγώ ήταν πάρα πολύ εμπειρία να το φτιάξω αυτό και πάρα πολύ μου άρεσε και ελπίζω να σας αρέσει και σε εσά και ευχαριστώ πάρα πολύ Χάρη. Και πάρα για μένα άρεσε. ήταν και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήταν το πρώτο voice over που έκανα ποτέ, η πρώτη μου δουλειά. Οπότε yeah. είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το πρώτο βήμα. Ίσως κάνω καριέρα σε αυτό πλέον. Γιατί όχι. Να φωνέ παντού. Ναι, βεβαίως γιατί. <laughs> Α, αυτά είναι. Να σου πω πάντως, ε, αν έχει βεβαίω ολοκληρώσει γι' αυτό το plug, φτάνει πολλά, και... λέω. Ε, όχι, όχι, ήθελα να πω κάτι έτσι καθημερινότητα. Γιατί ξέρει, ε, ζούμε μια καθημερινότητα η οποία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και δεν συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μα mm -hmm. και δεν έχουμε ρεθίσματα γιατί δεν βγαίνουμε έξω και δεν μιλάμε, α πούμε, και δεν. μόνο απλά ψωνίζουμε από το σούπερ μάρκετ κτλ. Οπότε αυτό που μου συνέβη είναι ότι. και δεν ξέρω αν σου έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο. Ε, πήγα προχτέ κάτι να αγοράσω στο σούπερ μάρκετ φάση λίγα πράγματα ρε παιδί μου και εγώ έχω να βγάλω λεφτά γενικά από το ATM κάτι δεκαετίε. γιατί όλα τα κάνω με κάρτα γενικά mm -hmm. και δεν θέλω να αγγίζω ATM γενικότερα ρε παιδί μου σε αυτή τη φάση mm -hmm. οπότε πάω και πάω να πληρώσω δεν περνάει μια κάρτα λέω οκ okay, εντάξει μπορεί να συμβεί ρε παιδί μου δίνω άλλη κάρτα δεν περνάει ούτε αυτή Okay. Και στο μυαλό μου τώρα έχει δημιουργηθεί ένα θέμα τεράστιο ότι τύπου κάτι έχει γίνει στα φορολογικά μου και μου έχουν μπλοκάρει τι κάρτε. Και What? ότι δεν φταίει το μηχάνημα. <laughs> <laughs> και έχει αρχίσει να πιάνει ένα άγχο και μου σε φάση. Sorry, ξέρω εγώ. δεν ξέρω τι ε, να πω. Συγγνώμη και φεύγω απλά. <laughs> και μείνα τα πράγματα εκεί. What? <laughs> γιατί <laughs> μπλόκαρε έτσι. Όντως. Δεν ξέρω. Γιατί λέω να μην περάνε και δύο κάρτε. Αποκλείεται. Κάτι συνέβη. <laughs> και... Άλλαξε μηχανάκι. <laughs> Μα άλλαξε τι κάρτε και μετά είχα και αυτή την ειδική εταιρεία με τα κουπόνια που ναι. δεν τη δεχόντουσαν. Οπότε λέω εντάξει, κάτι, κάτι έχει γίνει, κάτι έχει μπλοκαριστεί. Μου έχουν μπλοκάρει του λογαριασμού, θα φύγω για κούβα. Δεν ξέρω, σκεφτόμουν τρελά πράγματα. Και λέω εντάξει, παιδιά, sorry, φεύγω. Αυτό. <laughs> και ήταν η, η δεύτερη χειρότερη, γιατί η πρώτη ήταν που είχα πάει να ψωνίσω και δεν είχα πάρει μέσα μου τι κάρτε. Oh. Αυτό ήταν ακόμα χειρότερο, ναι. Ούτε το κινητό και, σου και, έχει. Και, και, τι, όχι, όχι, δεν τα έχω μέσα. Και ήμουν σε φάση mm. παιδιά, sorry, είμαι ε, <laughs> καλό βράδυ, αυτό ήμουν. <laughs> Γεια σα. <laughs> Του είπε, sorry, είμαι ηλίθιο και έφυγε. Ναι, 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 εννοείται. Γιατί δεν πήγε να πάρει την κάρτα σου, είχε... Ε, μέχρι να πα τώρα να πάρει την κάρτα, να γυρίσει, να έχουν κρατήσει κάπου τα Δεν, δεν γίνεται γίνεται εκ των πραγμάτων. Αλλά εντάξει, ευχαριστώ εκεί έξω, ε, κόσμε. Είμαι, απλά το λέω ότι δεν είσαι έτοιμο για μένα. Αλλά μου συμβαίνουν τέτοια εμένα. Δεν ξέρω. Ε, ακόμα και μέσα σε αυτή την κατάσταση θα βρω μια βλακία να, δεν ξέρω, να βγάλω εκεί Κάτσε. έξω. Τελικά. <laughs> Τελικά τι σκατά έγινε με την κάρτα σου. Δεν έχω ιδέα. Μια άλλη μέρα που ψώνησα, πέρασε κανονικά. Και με τι δύο κάρτε σου λέω είχα θέμα. Ε, έλεγε θα... δεν εγκρίνεται. Και μου λέει, Μα δεν είναι εγκρι... Δοκιμάσαμε 7 φορέ χθε από πίσω ο κόσμο να Πού πο κοίτα, πότε θα τελειώσει αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ. Γιατί... Και γενικά δεν μου πότε αρέσει δεν να τελειώσει είμαι στη θέση που... αυτό. <laughs> αυτό. αυτό που είπε και ο Ζήση. ε, πότε θα τελειώσει, λέει. <laughs> και ρε παιδί μου, αυτό δεν είναι. Αγχωνόμουν κιόλα γιατί είσαι στην ουρά και θε να φύγει γιατί καθυστερεί, α πούμε, γενικά. Γιατί δεν δηλαδή, δοκίμασε μία, δύο, τρει, το βάλαμε μέσα, το βγάλαμε το μηχάνημα, το ξαναβάλαμε, το περάσαμε στήρματα. Δεν... Κατεβάσαμε 5G από το τσιπάκι και το εμβόλιο. Δεν ξέρω τι κάναμε. Δεν δούλευε τίποτα. Έλεγε δεν εγκρίνεται. Και Εντάξει. γενικά νιώθω ένα embarrassment σε πρώτη φάση. Ναι. Και μετά λε. Ε, τελείωσε. Μάλλον ε, δεν ξέρω. Μου κόψαν τι κάρτε. Οι αντίχρηστοι μου κόψαν τα, μετρητα, τα λεφτά. Δεν θα μπορώ να πληρώσω τίποτα. Μετά ε, ε, σκεφτόμουν το μυαλό μου ότι θα έχω θέματα επιβίωση τώρα. Πώ τα φάω κτλ. άμα δεν έχω κάρτα. Ε, αλλά τελικά όλα καλά. Πήγα μετά από 2-3 μέρε και δούλευε. Οπότε τι α πω. Ρε Χάρη, να σε ρωτήσω τώρα. Εμένα πιο πολύ από όλα αυτά ναι. με ανησυχεί η αντίδρασή σου. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δεν δέχονται δύο κάρτες σου. και εγώ θα είχα πάθει λίγο ένα σοκ, αλλά μετά ναι. θα άνοιγα το κινητό μου και θα έβλεπα τους λογαριασμούς μου. Ναι. Και τι, θα είχε φύγει το σοκ. Αυτό. Δεν βοηθούσε αυτό. Ότι απλώς χάλασαν οι κάρτες και απομαγνητίστηκαν. Και οι δύο. Ναι, γιατί άμα τι έχει μαζί. Ε, κάπου πέρασαν μαζί και χάλασαν. Ναι. Δεν ξέρω. Γιατί, γιατί εσύ το ότι είσαι ο ασχομπάρ πια για το κράτο αυτό, θέλω γιατί να Γιατί έτσι λειτουργεί λίγο. το μυαλό μου. Αυτό. <laughs> <laughs> ότι κάτι θα έχω κάνει τώρα, κάτι θα έχει κάνει λογιστή. Και θα. Ναι, αυτό θα χρωστάω. Α, δεν αν, ξέρω. Αν έχει κάνει κάτι τέτοιο ο λογιστή σου και αυτό είναι στο μυαλό σου, γιατί έχει αυτόν τον λογιστή, ή μάλλον. Γιατί δεν πουλά ναρκωτικά αφού έχει αυτόν τον λογιστή. Θέλω να πω anything goes <laughs> μετά. <laughs> δεν... Για, γιατί άμα... είναι ο λογιστή που έχουν οι γονεί μου. Οπότε εγώ δεν τον πληρώνω. Οπότε γι' αυτό mm -hmm. έχω αυτόν τον λογιστή. Κάνει mm. όλε τι οικογένειε τα λογιστικά. Mm. Ε, έχει πέσει θύμα. Του... Και άμα αυτό ε, μετέφερε, ξέρω εγώ, τίποτα λεφτά ε, στο Πέρτο Ρίκο ε, ξέρεις, ε, από drugs και τέτοια. Ξέρω εγώ τι γίνεται. Και γινόταν ένα ξέπλυμα λογαριασμού μέσα από το δικό μου λογαριασμό. Ε, έχει κάτι να απαντήσει σε αυτό. Μήπω. Θε... Με ανησυχεί λίγο. Λοιπόν. Νομίζω ναι. ότι έχει υποστεί καραντίνα και αυτό που χρειάζεται είναι ένα podcast για παρτούζες. <laughs> νομίζω ότι <laughs> αν, νομίζω αν ότι το άκουγε λίγο. Είναι το νόημα τη ζωή τα podcast για Παρτούζε. Θα, θα ψάξω λίγο Ρε... παραπάνω. Υπάρχουν πάρα πολλά για σεξ. Απλά εγώ θα βρω ένα podcast για Παρτούζε. Ναι. Φαντάσου να πήγαινε στην ταμεία να σου έλεγε κάρτα declined και να άλλες και να λέγεις κάρτα declined πρώτα απ' όλα Calvin Klein έτσι να τα λέμε όπως είναι και να βγάλεις το κινητό και να τις δείξεις ένα podcast το οποίο είναι ροζ και έχει δύο πλαστικές τσουτσούνες που κονταροχτυπιούνται και ένα ιδίου από κάτω να κάνει Ωραία. θα το δει αυτή και θα πει είσαι ο δημιουργός του παρτούζες τσάνταλα και μάνταλα και εσύ θα πας και θα τις κάνεις το αυτή επειδή δεν το πιστεύω, δεν είναι δυνατόν να είναι φτωχό αυτό ο άνθρωπο. Μάλλον του έχουν μπλοκάρει την κάρτα και να σου βγάλει εκείνη την ώρα χαρτί για πάρκινγκ. Να σου πει από εδώ, θα σα κρύψω στο πάρκινγκ και να φύγει μαζί με την ταμεία ή τον ταμεία και να τον υπεύθυνο του μαγαζιού και να τρέξετε κάτω στο πάρκινγκ και να σε κρύψουν με τα ψώνια και να σου πούνε Κύριε Χάρτη, Νταρζάνε, μην ανησυχείτε. Αύριο θα ξυπνήσετε τηλέφωνο. Και εκείνη την ώρα να πάρει τα ψώνια χωρί να πληρώσει τίποτα. Όλα αυτά Όλα αυτά θα γίνουν γιατί αφού ακούσουν το podcast με τι ε, παρτίε. Αυτό στο ακούσουμε... επόμενο audiobook του Στέλια Δολίτη. Γιατί <laughs> <και> γι, αυτό <laughs> το λόγο, γι' αυτό το λόγο γράφει βιβλία στο τέλειο, από καταλάβατε. Εγώ <laughs> σου λέω ότι αν είχαμε αυτό το podcast και ήξερε αυτή τη φωνή όλος ο κόσμος και ερχόταν μετά και στη Μαρμελάδα. Εντάξει, που θα ακούγε σοβαρό content, οχι όχι θήκη-θήκη, Πιστεύω ότι δεν έχει ναι. πρόβλημα με τι κάρτε. Κό, κόπηκε εκεί ο ήχο, γιατί μάλλον πήγε πολύ ψηλά. Οκ, okay, και εγώ πιστεύω ότι δεν είχα. Παρ' όλα αυτά η πραγματικότητα είναι ότι ήμουν εκεί σε φάση ότι ήθελα να αποδείξω ότι έχω 10 ευρώ στι κάρτε μου και δεν είμαι τόσο φτωχό. Δηλαδή ότι μπορώ να τα πληρώσω αυτά, αλλά δεν περνάνε και οι δύο κάρτε. Και ήμουν σε φάση. Μα, έχω λεφτά στου λογαριασμού. Δεν ξέρω τι. Και ήταν αυτή. Ναι, ναι, καλά, εντάξει, βλέπω. <laughs> <laughs> γιατί ήμουν και με κάτι φόρμε. Τι δεν τι έκλεψα. Έχω, Δηλαδή δεν ήθελε πίν. Ήταν 10 ευρώ, δεν ήταν κάτι. Ναι, <laughs> οκ. <laughs> Ε, ναι, πάντω έχει συμβεί. Ε, θέλω να σε πληροφορήσω, αλλά δεν θα πω ούτε όνομα, ούτε μαγαζί, ούτε τίποτα. Έχει συμβεί ε, να πάω με Clickaway, ήταν εκείνη την περίοδο, να mm -hmm. πάρω κάτι από ένα κατάστημα και ένα φίλο, ε, πολύ καλό του podcast, που μα ακούει και είναι και, και πάτρεο mm -hmm. κτλ. μου λέει: Είσαι ο Νταρζάνο. Ο και λέω: Ναι, και εγώ νόμιζα ότι επειδή το έγραφε στο μήνυμα και ότι είχα το ραντεβού για να πάρω αυτό το πράγμα που mm -hmm. είχα πάει να πάρω. Ε, όχι, μου λέει: Ακόμα, με και με και με αυτά κτλ. Και είναι funny story γιατί έγινε το εξή άβολο. Ε, ε, Καταρχά είμαι τέρμα ηλίθιο μου λέει: Ωραία, παίρνα μέσα. Και μου κάνει: Όχι τόσο μέσα. Γιατί ήταν στην είσοδο του μαγαζιού και είχε ένα τζάμι. Και όπω μου mm -hmm. Παίρνα μέσα, λέει: Ωραία, θα πιούμε καφέ τώρα. Και μου λέει: Παίρνα μέσα. Και μου λέει: Όχι <laughs> τόσο μέσα. Εκεί στο τζάμι μείνε. Ευτό εκεί. <laughs> και γίνεται το εξή άβολο. Μετά από κανένα μήνα μου στέλνει μήνυμα το παιδί ε, και μου λέει: Ρε, ε, ε, εσύ λέει, ε, πλήρωσε. Ε, είχε πληρώσει, λέει από πριν. Και λέω ναι είχα πληρώσει με την κάρτα εντερνετικά ρε παιδί μου και μου λέει μα ήθελα να σου κάνω δώρο και το χρέωσα mm. το εγώ και το βρήκε ο λογιστής και έγινε όλο αυτό το μπέρδεμα τώρα να ξεχρεώσει την κάρτα μου και να χρεώσει την κάρτα που είχε βάλει ο ίδιος και έγινε όλο αυτό το πράγμα και ναι αυτό. Οπότε wow. θέλω να πω ότι αν είχα κάνει αυτή τη φωνή στο Sex Podcast ε, Παρτούζα Τσάνταλα Μάνταλα θα είχα, θα είχα τα προβλήματά μου πολύ πιο εύκολα γιατί δεν θα με ρωτούσαν καν αν θα πληρώσω ή όχι. Θα μου τα δίνανε έτσι, θα έμπανε σε ένα μαγαζί και θα μου πετάγανε μαρούλια και ντομάτε, ξέρω εγώ. Αλλά για καλό λόγο. Τι που πάρτα είσαι εσύ από αυτό από το podcast, ε, πάρω τη θέση από εδώ. Οπότε ναι. Έχει ένα δίκιο. Έχουμε μπλέξει λίγο την, ε, το, τι, το τι ισχύει με, τη, με, με, την πραγματικότητα και το τι δεν ισχύει, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, okay. Εγώ ο αυτό που άκουσα από ό,τι είπε είναι Στέλιο έχεις δίκιο Αν είχαμε ένα podcast <laughs> για το σεξ Θα συνέβαινε αυτό Εντάξει, Εγώ αυτό Πολύ άκουσα Πολύ Γιατί πιθανό. αυτό με συμφέρει Ακριβώς <laughs> Οπότε και άποψή μου εντάξει Και δεν με νοιάζει τι λέτε και Δεν με νοιάζει Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάμε Ο δικός σου και ο δικός μου στο πουθενά μας πάνε Έτσι χωρίς κανένα νόημα όλο αυτό Γιατί Και ο στίχος και αυτό που είπες ναι, okay. Σιγά ε, δεν χρειάζεται να υπάρχει νόημα. Αυτό είναι το, το νόημα. Θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει αντιληφθεί. και δεν είμαστε ένα podcast που το κάνει αυτό, αλλά καμιά φορά το κάνει. Αλλά εγώ πλέον. και Δεν θέλω να πω εγώ. Εντάξει, θα το παίρνω πίσω. Είχα ένα μήνυμα. στο YouTube. Ωραία. Mm -hmm. Και μου γράφει ένα τύπο. Κάνει quote. Κάποια πράγματα που είχα γράψει στο Facebook. και τα αφήνει σε σχόλιο κάτω από το YouTube και μου κάνει μια ερώτηση. Και έχει κάνει quote δύο σχόλια που είχα κάνει για τις κινήσεις της κυβέρνησης και από κάτω μου λέει τελικά δεν έχω καταλάβει. Συμφωνείς ή διαφωνείς με τα μέτρα. του λέω πρώτον δεν θα παίρνεις κομμάτια που έχω γράψει από το facebook κομμάτια μόνο. Ε, ξέρεις, πώς θα... Αυτά που σε βολεύουν. Δηλαδή, μία πρόταση ναι, ναι, ναι. από ό,τι έγραψα εγώ και θα Έχι το φέρνει στο YouTube. Το, ναι. ναι. Θα το βγάζει από το Facebook που το έχω public, έτσι κι Θα το φέρνει στο YouTube και θα μου ζητάς να το σχολιάσω εδώ. Δεν θα το κάνει αυτό. Δεν, δεν μ' αρέσει. Και δεύτερον, είναι πολύ προφανέ. Συμφωνώ με τα μέτρα που έχουν νόημα. Και μου λέει, δεν κατάλαβα. Λέει, δημόσιο ήταν. Εγώ το έφερα εδώ. Έχει δικαίωμα, έχει υποχρέωση να μου απαντήσει κάτι τέτοιο. Ήθελα να πω ότι. Ω κυβερνητικό ε, εκπρόσωπο. Ναι, καλά, γάμισε το αυτό. Όταν λέω εγώ στο δικό μου κανάλι ότι δεν θα το κάνει αυτό, δεν θα το συζητήσουμε. Ενώ <χει> δεν είναι θέμα ευγένεια. Το έχει πει τόσε πολλέ φορέ αυτό το πράγμα και ναι. δεν το καταλαβαίνω πάρα πολύ. Όχι, ναι. και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι είναι σε ένα public post στο Facebook. Γράψε ένα σχόλιο από κάτω και πε μου, Ρε Στελάρα δεν καταλαβαίνω τι εννοεί, γιατί είδα και εκείνο το post. Ναι. Το φέρνει στο YouTube και ξέρει γιατί το φέρνει στο YouTube. Φέρνει στο YouTube μόνο τα κομμένα για να μην αποκαλυφθεί ποιο προφίλ έχει στο Facebook και να μην ξέρω το όνομά του, γιατί θέλει να κάνει στην ουσία ε, ένα τύπου Συστό. Expose και να μου πει ότι εγώ γράφω μαλακίες Οπότε προφανώ και καταλαβαίνω από την αρχή τι είναι όλο αυτό. Και έχω εκνευριστεί πάρα πολύ, γιατί εδώ προκύπτει το εξή πρόβλημα. Και αυτό το λέω γιατί προκύπτει. Προφανώ ο τύπο μετά έρθει, να μου λέει μπουρδε και όχι να του λέω μπουρδε και τον μπλόκαρα γιατί λέγε τραγικέ μπουρδε. Αλλά προκύπτει το εξή. Και το φοβάμαι αυτό το πράγμα. Και το είπα και την προηγούμενη φορά στο επεισόδιο για το, την πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε στο τέλο για τη Σάτυρα. Ότι οι, ότι οι κομικοί έχουμε πλέον μια πολύ περίεργη θέση, γιατί ε, τα αστεία που κάνουμε πλέον παίρνουν θέση απέναντι σε αυτά που γίνονται. Και μπορεί να μεταφραστούν από ανθρώπου που είναι ενάντια, α πούμε, στα μέτρα. Γενικά, γιατί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει πανδημία, α πούμε ή κάτι τέτοιο. Ναι. Ότι και εμεί είμαστε με το μέρο αυτών, το οποίο δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω με μια απαγόρευση στις 6 ώρα μόνο τα Σαββατοκύριακα επειδή είδανε ότι ο κόσμος κυκλοφορεί έξω γιατί τους έχει κλεισμένους 4 μήνες και τα κρούσματα δεν πέφτουν γιατί δεν κάνεις κανονικό lockdown αλλά κάνεις ένα μισο, μεσοβέζικο lockdown στο οποίο βασικά έχεις απαγόρευση κυκλοφορία το βράδυ και επιτρέπεται κυκλοφορία το πρωί αν έχει χαρτί. Ναι και κυκλοφορούν όλο το πρωί απλά. Ακριβώ, ναι. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο. Δεν, δεν γίνεται να μου λε ότι είναι κόκκινη η Δυτική η Αττική, για παράδειγμα, και κομμάτια τη Ξάνθη και τη Θεσσαλονίκη και είναι όλα κομμάτια που έχουν εργοστάσια και να του λες τι φταίνε αυτοί, ενώ του αναγκάζει να πηγαίνουν στη δουλειά του, α πούμε, επειδή είναι εργάτε, ανειδίκευτοι, ε, χεστήκαμε κιόλα τι θα πάθουν. Ε, δουλεύουν τα χαλιβουργεία, δουλεύουν, τα... δουλεύουν βαριά εργοστάσια αυτή τη στιγμή. Ωραία, πολύ βαριά εργοστάσια. Δουλεύουν κανονικά, που είναι επιβαρημένη η <κυκλώ> υγεία των εργατών έτσι κι αλλιώ. Και πα και του κολλά και από πάνω το δέκα κυκλοφορείται κιόλα. Οπότε. Επίσης, σου ξεκαθαρίζει. Ισχύει και αυτό που λες ότι δεν είναι ότι ή θα συμφωνεί με όλα τα μέτρα ή με κανένα. Αυτό, ναι. ναι. Τι είναι αυτό ο διεισμό τώρα, Γιατί έχω, Είμαι εξοργισμένο με αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή. Με το ότι ο πρωθυπουργό μα πήγε σε πάρτι στην Ικαρία. Οκ. Okay. Ε, άμα πα στην Ικαρία είναι... θα πα σε πάρτι όμω. Απλά δεν του είπαν του ανθρώπου να πάει <laughs> το καλοκαίρι. <laughs> του είπαν τώρα και γι' αυτό είχε μόνο 50 άτομα. Αυτό είναι το θέμα, κατάλαβε. Δεν του εξηγήσω ναι, ότι ναι, ναι. πήγαινε η Ικαρία, αλλά πήγαινε πότε είναι, τον Ιούλιο που έχει το το, το πανηγύριο. Δεν, δεν ξέρω. Ε, ωραία. Ο άνθρωπο τώρα το στείλανε τζάπα. Ε, τι μήνα έχουμε, Φεβρουάριο, αρχέ Φεβρουαρίου. σω ο χειρότερο μήνα για να πα στην Ικαρία, εντάξει. Δηλαδή, σκέψω λίγο και την πλευρά του Πρωθυπουργού που τον. που ρε παιδί τον αποσυντώνησαν και τον μπέρδεψαν και τον, και τον έκαναν να πάει στην Ικάρια τέτοια εποχή και τον υποδέχτηκαν εκεί πέντε καπνογόνα και 155 μπάτσε ας πούμε. Είναι λίγο και αυτός έχει ένα βάρος τώρα σε αυτό που, σε αυτό που βιώνει. Δεν είναι εύκολο στέλιο. Όχι δεν είναι και δεν... Ψέχασα Sorry. Ναι. Ναι. Όχι δεν με έχασες. Έχω χαζέψει. Ρε παιδί μου... Καλά κάνει και τρολάρει και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να τρολάρω. Έχω τρολάρει πάρα πολύ στο Facebook. Έχω, το έχω χέσει. Έχω γράψει ό,τι μπορεί να φανταστεί. Ε... Βγήκαν, ε, ε, βγήκαν, και δήλωσαν ότι στι μελλοντικέ περιοδίε του Πρωθυπουργού θα καταβληθεί κάθε δυνατή βροντίδα έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί καμία ασφαλμένη εικόνα. Και έγραψα ότι δηλαδή, θα απαγορεύσουν τα κινητά με κάμερα. Όπου πάει ο Πρωθυπουργό. <laughs> <laughs> Γιατί είναι ο μόνο τρόπο <laughs> να μην δημιουργηθεί κάποια ασφαλμένη εικόνα από τη στιγμή που αυτό που κάνει είναι ασφαλμένο. Φοβάμαι, ρε μαλακά, φοβάμαι, το έλεγα και πριν. Μα <χει> έχει κάνει τόσα πράγματα. Δεν είχε γίνει και το άλλο με την Πάρνηθα. Και μετά είπαν oh, ότι όποιο θέλει να πάει στην Πάρνηθα ναι, δεν την χορηγεί κανένα. Και μετά δεν μπορούσαν να το πάρουν πίσω, γιατί ήταν τόσο μεγάλη η γκάφα που δεν μπορούσαν να πούν στον κόσμο: Μην πα στην Πάρνηθα. Οπότε το είπαν και ο κόσμο άρχισε να κυκλοφορεί παραπάνω έξω. Και μετά το είπαν: Τώρα δεν κυκλοφορεί, <χει> και εσύ που είσαι ανεύθυνο. Ενώ σε φάση. ξέρει τι γίνεται. Δεν μπορώ καθόλου Μα... να διανοηθώ το ότι έχω αρχίσει να φοβάμαι για την δημοκρατικότητα αυτού του πράγματο, γιατί δεν το χειρίζονται καθόλου σωστά. Ένιωθα πάρα πολύ παγιδευμένο, γιατί περνάνε μονίμω νομοσχέδια στα οποία δεν μπορεί να αντιδράσει κανεί ούτε συμβουλευτικά. Δεν, δεν μπορούν να βγουν ναι. να μιλήσουν και ακαδημαϊκοί για αυτά που περνάνε. Δεν ζητάτε. Και μετά σου λέει μην πα έξω και διαδηλώσει γιατί υπάρχει κορονοϊό. Ναι. Οπότε παίρνουν μέτρα για αυτά. Οι, αστυνο, οι αστυνομικοί θα έχουν κάμερε, οι δημοσιογράφοι θα κάθονται εκεί μακριά, ή δεν ξέρω εγώ τι. Α πούμε, εμεί θα δέρνουμε λίγο πιο κάτω, αλλά κάνε ναι. δεν βλέπετε. Και ναι. μπορεί πολύ απλά να βγει και να πει σαν κυβέρνηση: ε, Δεν θα πάρω 5.000 αστυνομικού για να μην κατεβαίνετε και να κάνετε πορείε. Γιατί είναι σαν να λε ότι εγώ θα κάνω αυτά που είναι να κάνω και εσεί θα κάνετε πορείε και εγώ θα σα δέρνω. Μπορεί να πει ότι μέχρι να βγούμε από το τρίτο κύμα δεν θα περάσουμε κανένα νομοσχέδιο για την παιδεία κανένα νομοσχέδιο για το τέτοιο θα ασχοληθούμε μόνο με τον τομέα της υγείας και τα οικονομικά ε, από σεβασμό στο ότι κανείς δεν μπορεί να φέρει αντίρρηση γιατί στην τελική αυτό είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία ότι έχει 150 έδρες και είναι αυτές δεν έχεις, έχεις σχετική πλειοψηφία φίλε δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία που Σημαίνει ότι θα περάσει ναι, πράγματα στα οποία αυτό θα υπάρχει αντίρρηση. Θα αν ήταν ορθολογιστέ. Μια χαρά ορθολογιστέ <laughs> είναι okay. στον τομέα του. Εγώ αυτό βλέπω, σε αυτά που θέλουν να κάνουν αυτοί. Και... Πολιτικά, ίσω, ναι. Σαν... Ω πολιτική, α πούμε, ίσω να είναι. Ρε, θα έλεγα ακριβώ τα ίδια για οποιαδήποτε πλευρά τολμούσε να το κάνει αυτό. Γιατί μου φαίνεται ανήθικο και μου φαίνεται ότι είναι και προκλητικό. Είναι σαν να λέει, Εγώ θα κάνω αυτά για να ξέρω ότι αντιδράτε. Γιατί ξέρω ότι αντιδράτε, και αφού αντιδράτε, εγώ θα κάνω αυτά σαν απάντηση για να, για να τονώσω το αίσθημα αυτών που με ψηφίζουν. Και βλέπω ότι ναι. πλέον όλο το ζήτημα με την κυβέρνηση έχει μεταφραστεί στο εξή: Ότι το πολιτικό κόστο πλέον είναι τεράστιο και κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν του ψηφοφόρου του. Αυτό. Και, και με, με εκνευρίζει, γιατί ε, ε, προσωπικά είμαι άνεργο από τον Μάρτιο. Δούλεψα τον Αύγουστο ε, έκανα τέσσερι παραστάσει. Αυτό. Είμαι άνεργο ναι. από το Μάρτιο. Πολύ καλή φάση. Ναι. <laughs> και δεν είμαι άεργο γιατί είναι η φύση μου τέτοια, αλλά έχουμε συνάδελφου οι οποίοι είναι, ζουν μεγάλη σαπίλα. Και έχουμε ηθοποιού οι οποίοι είναι στο δρόμο και μουσικού οι οποίοι είναι στο δρόμο και τεχνίτε οι οποίοι είναι στο δρόμο. Και μπορούμε να κάνουμε όσα podcast θέλουμε, αλλά. Ξέρω ότι ο κόσμο μα ακούει, ούτε αυτό είναι καλά. Και προσωπικά δεν βλέπω, δεν μπορώ να μην το πω γιατί θα σκάσω. Και, γιατί ούτε εγώ είμαι καλά με αυτά που γίνονται, και δεν βλέπω και καμία, καμία λύση στον ορίζοντα. Αυτό. Τίποτα. Ρε. Ναι. ναι. Ε, δε... Αυτή τη στιγμή κι εγώ είμαι στην ίδια φάση. Ωραία. Τέλεια. Ε, ούτε πολιτικά ξέρω αν θα δοθεί κάποια λύση, ούτε και το θέμα τη πανδημία αντιμετωπίζεται όπω θα έπρεπε να αντιμετωπιζόταν Και εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι τώρα μόνο στη χώρα μα. Όλε οι κυβερνήσει τα έχουν κάνει σκάτα, ανά τον κόσμο ε, και δεν βλέπουμε γρήγορα φω κτλ. Εδώ βλέπει ότι κρεμόμαστε από τι ε, φαρμακοβιομηχανίε για το αν θα μα δώσουν πέντε ή τρία εμβόλια και δεν μπορούν να κάνουν ούτε κυβερνήσει κάτι γι' αυτό. Οπότε, there you have it, α πούμε, καπιταλισμό. Ε, και τέλος πάντων, ναι, δεν ξέρω. Θα, αναγκαστικά θα το φάμε τώρα αυτό το πράγμα. Δεν, δεν ξέρω και τι, τι μπορεί να γίνει για να αντιδράσουμε σε, σε όλο αυτό ή κάπως ξέρω εγώ, να, να βοηθήσουμε την όλη κατάσταση. Αλλά. Ξέρω. Μιλάμε πάντω για μια κυβέρνηση που εντάξει, είναι, είναι, δηλαδή αστείο αυτό με την αυστηρότητα του lockdown, α πούμε. Το πόσο αυστηρό είναι, πόσο μα κλείνει ή θα μα κλείσει πιο σκληρά ή μέχρι τώρα εντάξει δεν μα είχε κλείσει τόσο σκληρά. Και θα, δηλαδή είναι όλο αυτό το πράγμα <γελίο>, γελίο, ρε παιδί μου. Εντάξει, ειδικά όταν πηγαίνει και ο άλλο στην Ικαρία και. Δεν ξέρω τι κάνει. Πίνει ό,τι πίνει δεν στην ξέρω, Ικαρία, δεν έχω ιδέα. Ναι. Ε, εντάξει, ξέρω εγώ. Είναι όντω λίγο σαν να προκαλεί. Δηλαδή. Δεν, δεν, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι ανοργάνωτη. Και και μαλώναν με την επιτροπή. Ξέρω εγώ 7 ώρε, κάτι τέτοιο. Μαλώνανε. Γιατί θέλανε να επιβάλλουν μια απαγορεύση κυκλοφορία και η επιτροπή έλεγε ότι δεν έχει νόημα. Αυτό φαίνεται ότι είναι. Ναι, Χάρη, ναι. ανακοινώσαν στην τηλεόραση ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία και δεν το βγάλανε στο φεκ. Μπορούσε να κυκλοφορήσει μετά τι 6, περίπου 2 ώρε μετά την ανακοίνωση, το βγάλανε στο φεκ. <laughs> και ξέρει ότι αν αστυνομικό σου έκοβε πρόστιμο εκείνη την ώρα θα πήγαινε μέσα μετά για παράβαση καθήκοντα γιατί δεν υπήρχε το φεκ. Θα το είχε μάθει από την τηλεόραση. Ενημερωνόμαστε Τέλεια. από okay. την τηλεόραση για κινήσει που αφορούν άμεσα. Για κυβερνητικέ αποφάσει. Ναι, ναι. Και, και κινήσει που αφορούν άμεσα τι δαγματικέ σου ελευθερίε, έτσι. Ενημερώνει από την τηλεόραση. Δεν ξέρω αν αυτό είναι οργολικό ή όχι. Όπω το, το να κυκλοφορεί, ναι. Ναι, ναι και, και, πάρα και πολύ δε, Είμαι ο τελευταίο που θα πει ο, βασικό, ότι ναι. ζούμε μια χούντα. Δεν μου αρέσουν καθόλου αυτές, οι, οι, αυτοί οι παραλληλισμοί, γιατί ζούμε μια πάρα πολύ δύσκολη και ιδιαίτερη κατάσταση που ονομάζεται πανδημία. Και εκεί έξω πεθαίνει κόσμο, okay, και εκεί έξω πεθαίνει κόσμο ο οποίο βρίσκεται στην εμπορική αλυσίδα του πράγματο, στα σούπερ μάρκετ, στα, λένε, ναι. στα εργοστάσια και σε όλα αυτά, στη γραμμή στον παραγωγής Στον υγειονομικό τομέα. Ναι, στον υγειονομικό τομέα και δεν είναι καθόλου αστείο. αλλά. Υπάρχει ένα αλλά εδώ και δεν είναι. Ναι, αλλά για τη Μαρφίν δεν λέτε. Δεν είναι τέτοιου τύπου αλλά. Δεν βοηθά καθόλου. Αλλά για τη Μαρφίν δεν λέτε όμως. Δεν βοηθά καθόλου με το να μιλέ για τη Μαρφίν ναι. <laughs> <laughs> δεν, δεν βοηθάνε καθόλου με αυτά που κάνουν. Ρε. Καθόλου, καθόλου. Ναι, και είναι πραγματικά σαν να κάνουν random κινήσεις και. Δεν ξέρω. Και παίζουμε εσύ τώρα <laughs> αν ναι, ναι, ναι. με αυτέ τι random κινήσει δεν αυξάνουν ακόμα περισσότερο του random τρελούσε εκεί έξω ή οτιδήποτε που θα βγουν. Ακριβώ. Γιατί εκεί καταλήγει και οι άνθρωποι δεν είναι τρελοί, απλά ξέρουν την αλήθεια. Γιατί αυτοί οι πολιτικοί μα, επειδή ήδη έχουν εισχωρήσει οι σαυράνθρωποι μέσα στο κοινοβούλιο, κάνουν ό,τι να είναι κινήσει και του ε, χειραγωγούν ώστε να φαίνεται έτσι και ώστε να έρθουν. Πλήρω όλοι, όλοι οι ερπετόμορφοι να μα κυβερνήσουν στη Βουλή. Α. Αν τώρα είναι ένα 5-10%, σύμφωνα με τα στατιστικά μου, mm -hmm. ε, γίνονται αυτέ οι κινήσει ώστε να πούνε: να Κοιτάξτε αυτή τη χούντα τώρα που έχουμε πάνω, ώστε να έρθουν οι ερπετόμορφοι και κανονικά να μα κυβερνήσουν 100% να έχουμε μια κυβέρνηση ερπετόμορφων, πιστεύω. Και νο... Όχι, πιστεύω, είναι η αλήθεια δηλαδή. Ναι. Ε, θέλω να ξέρεις ότι συμφωνώ και σε στηρίζω πάρα πολύ στην απόλυτη αλήθεια που μόλις ξεστόμησες και είναι γραμμένη στις γραφές της Άγιες και της ε, καθήμας ε, υπεραγιασμένες και ε, θέλω να ξέρεις ότι ε, θα κάνω αυτή τη στιγμή το σύμβολο της πίστεώς μας Σχεδόν το είδα, Έτσι, τόσο πω. πιστικά το έκανες Σχεδόν το είδα μπροστά μου Όχι, γιατί αυτοί λόγω. που τα ακούνε ξέρουν και αυτοί που δεν τα ακούνε επίση ξέρουν γιατί δεν τα ακούνε. Και να τρομάξουν. Mm. Και να τρομάξουν. Λίγο να μαζεύονται έτσι, κάποιοι ερπετά. Να μαζεύονται στα σπίτια του. <laughs> στα καβούκια του. Εάν είναι φυσικά χελώνε. μιλάμε στο ίδιο μικρόφωνο, έτσι. Ναι, μιλάμε έτσι. Το έχω βάλει, ώστε να μα πιάνει. Okay. Θε να βγάλουμε και μια selfie να τη στείλουμε στο χάρι. <laughs> να βγάλουμε <laughs> μια <laughs> να τη στείλουμε στο χάρι. Τα, ο χάρις χάρις λέει ναι. τα χάλια μα που είμαστε, με ένα λόφο από ρούχα από πίσω. <laughs> <laughs> Κι εγώ έτσι είμαι αυτή τη στιγμή, αλλά <laughs> στο άλλο δωμάτιο είναι αυτό ο λόφος Όχι το τείχο, θέλει, για εμά. Ναι, bon, στο στέλνω. Δεν φαίνεται το λόφος αλλά δεν πειράζει. Τώρα θα φάνε και ο λόφος, Εντάξει. Οκ, okay. δέχτηκα αυτή τη φωτό. Μια χαρά, μια χαρά είστε, οκ. Okay. Να δω πώ θα την παλέψετε έτσι κολλημένη σαν CMA για τα επόμενα δέκα λεπτά. Δεν χρειάζεται να είμαι. <laughs> δεν σκετό. Εγώ τώρα δεν μπορώ να σηκωθώ. Οκ, okay, εντάξει, ναι. Όχι, ο δικό μου είναι λίγο μικρότερο σε αλήθεια, είναι... Και σήμερα είναι Κυριακή και αλλάζουν και συντόνια. και σε κάθε φωτογραφία είναι η Βέρα να γελάει. είναι σαν μήνυμα, ξέρω εγώ. Θα γίνεται από πίσω πραξικό με και άλλη να γελάει. Σε δίνει άλλη με τη το, το είδε. ναι, ναι. Ή ξέρω εγώ, θα πέφτει η μετεωρίτη και θα είναι η Βέρα να γελάει, ξέρω εγώ, μπροστά. Λίγο πριν την καταστροφή του κόσμου. Τέλεια. Λοιπόν, Netflix Corner. Κάνω εισαγωγή. Κάνω εισαγωγή. Ειση... Να κάνουμε εξαγωγή. Εισηχθη... Μετά. έλα. Τι λες παιδί. <laughs> <laughs> Καλώ ήρθατε σε άλλο ένα, ένα παρανοϊκό <laughs> Netflix Corner. <laughs> με μένα το Χάρη και τη Βέρα. <laughs> <laughs> Όπου εγώ με τη Βέρα μιλάμε στο ίδιο μικρόφωνο τώρα λόγω κάποια αλλαγή στο setup. Οπότε θα μα ακούτε έτσι και ο Χάρη μιλάει μόνο του από την άλλη μεριά. Οπότε θα τον ακούτε στο καλά. Στο... στον εαυτό του. <laughs> <laughs> μιλάει στον εαυτό του. Λοιπόν, θα κάνουμε σήμερα το, το mystery of the Cocaine Island. Πώ λέγεται? το <σ três> ιστορία του Cocaine. Γιατί γελάς, Μαρή? Κέρτ, Cocaine. Εν τω μεταξύ, μου είχε πει ότι ήταν για crack και μετά μου λες, δες αυτό με το cocaine. Και εγώ ψάχνα για crack στην αρχή. Ναι, εννοώ για ντοκιμαντέρ με crack. Έχει και για crack χάρη. Δεν έχει μόνο για κοκαίνη. Ο Για το ναρκωτικά μου θέλει. Ωραία, <laughs> τέλεια. <laughs> θα, θα τα πάρω όλα αργότερα, αλλά κάτσε όχι. να δούμε πώ λεγόταν. <laughs> όχι, <laughs> όχι, <laughs> θα τα, <laughs> <laughs> λοιπόν, τα πάρω όλα αμέσω. Μετά. Μην τα πάρει όλα. Γιατί το έχω σημειώσει. Λοιπόν, λεγόταν The Legend of Cocaine Island. <laughs> Αυτό, ναι. Έτσι, ο ο θρύο του κοκανο... κοκαϊνονησιού. <laughs> ε, πρώτον. <laughs> ε... Με τον Κυριακό Μητσοτάκη. <laughs> Full spoiler, <laughs> γιατί είναι το ντοκιμαντέρ. Πάτε να το δείτε αν θέλετε. Σταματήστε εδώ. Είναι στο Netflix. Ε, πρώτον, χάρη ερώτηση, είχε και εσύ την απορία αν τελικά αυτό είναι ηθοποιό μέχρι το τέλο του ντοκιμαντέρου που αποκαλύφθηκε ότι δεν είναι, Εγώ πιστεύω ναι, ότι είναι όλοι ότι... ηθοποιοί Και για όλου νομίζω ότι Και λέω πώ το γυρνάνε αφού τώρα κάτι γίνεται, Ναι, okay. ε, νόμιζα ότι όλοι είναι ηθοποιοί. Κάθε... Ωραία. Δεύτερον, είχε και εσύ την αίσθηση ότι πήγαινε πάρα πολύ αργά. Mm. Στι... Μέχρι το. Ναι, μέχρι από να τα τρία τέταρτα θα mm -hmm. λέγανε. ναι. Mm -hmm. Ναι, οκ. Okay. Χωρί λόγο όμω. Μπορούσε, μπορούσε να λείπουν 20 λεπτά από το για πλάκα. Σίγουρα. Απλά πιστεύω ότι ήθελαν να μπουρδολογήσουν μέχρι να φτάσουν στο point και να κάνουν την ανατροπή, α πούμε. Αυτό. Εγώ πιστεύω ότι το χτίζανε πολύ επιτευμένα. Δηλαδή ήταν πολύ ρε, παιδί μου, έτσι θα σα δείξουμε τώρα αυτό και μετά το άλλο και χτίζουμε τώρα την ατμόσφαιρα και το σα πένει. Εντάξει, παιδιά, είναι μια ιστορία ενό τύπου που αποδείχτηκε 100 κιλά. Πιο γρήγορα, πάμε να δούμε πόσο ηλίθιος αποδείχθηκε αυτός ο Νομίζω θα σταματούσες στα 100 κιλά. Και θα ήταν φατσέμι. joke. 100 κιλά, αυτό. <laughs> 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 <terms> <Alum with some noise> Πέθανα με τον τύπο που βγαίνει και στην αρχή του ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, η πρώτη φάτσα που βλέπει. που αρχάς, ρε παιδί μου, μου κλασική Αμερικανιά, ό,τι και αν σημαίνει Ξεκάθε. αυτό, είτε σε ταινίε ναι, ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, σίγουρα. αυτή η βλαχιά που βγάζει, που αποπνέει αυτό το κομμάτι τη Αμερική. Ότι ο Νότο, ε, πώ το είπε ο Μπάρμπα εκεί, ότι στο βορρά λέει όλα τα παραμύθια ξεκινάνε με το Once Upon a Time. Και εδώ πέρα ξεκινάνε Δεν θα το πιστέψεις τι έγινε ας πούμε <ΣΣΣΣΣΣ> και, και ξεκινάει με αυτή τη φάτσα τη, Με το καπέλο και τα γυαλιά Και λέει κοιτάξτε να δείτε Άμα έψαχνες ένα θησαυρό και, και, και είπε κάτι ήταν φουλ κοκκιασμένος ο ίδιος εκείνη τη στιγμή Δεν, δεν ξέρω καν τι ρώτησε και, και μου, μου Αν, ε, ε, αν ήξερε ότι είναι θαμμένα, ξέρω εγώ, ένα εκατομμύριο, δύο εκατομμύρια, πόσο ήταν, δεν θα πήγε να τα πάρει. Αυτό. 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 Ναι, 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 είπα αυτό. Και μετά, ξέρω εγώ, από μισή ώρα προσπαθούσε να θυμηθεί το μέρο που είχαν επέλεγει. Ναι. <laughs> και έλεγε: Περίμενε, θα το βρω, το σκέφτομαι. Άμα δεν το βρω σε 30 δευτερόλεπτα, Πες στο εσύ. Εδώ το έχω, εδώ το έχω. Και, και, και περιμένανε ναι, ξέρω εγώ. μέχρι να το θυμηθεί και λέει ότι δεν έχω πρόβλημα τα ναρκωτικά. Όχι, κανένα. Δεν είναι μια χαρά, ξέρω εγώ, αλλά οκ. Okay. The... Είδαμε όλοι πώ πήγε αυτό. Τέλο πάντων, ναι. αν εξαιρέσουμε το ρυθμό του ντοκιμαντέρ που ήταν χάλια για μένα και με κούρασε και το είδαμε σε τρία διαλύματα, ξέρω mm -hmm. εγώ. Ε, το είδαμε τρώγοντα τρει διαφορετικέ φορέ. Ναι. Και εγώ πάτησα πώ και το είδα σε δεύτερη φάση. εντάξει, δεν γινόταν. Αν εξαιρέσει αυτό που το θεωρώ μεγάλη αστοχία, όλο το υπόλοιπο είναι πώ είναι δυνατόν να είναι όλοι τόσο ηλίθιοι εκεί πέρα. <laughs> <laughs> Πόσο, πώς πίστεψες ότι υπάρχει έστω και μία περίπτωση να συνεργαστείς με έναν drug lord και να μην σε σκοτώσει για να σου πάρει 38 κιλά κοκαίνη. θεώρησε yeah. ότι πιο φυσιολογικό το να μέλο. πάρει τηλέφωνο τον ναρκοβαρόνο mm. να κλείσει ραντεβού μαζί του mm. και να του πει σου έχω να έτοιμη φίλε μισά μισά το έχεις το έχω <laughs> και να δώσουν τα χέρια και να πιστέψει ότι, ότι έχει το λόγο του ναρκοβαρόνο α πούμε ότι θα γίνει η δουλειά που επιθυμεί να γίνει ναι. Απίστευτο. Και το έλεγε και ο ίδιο ότι ήταν σαν αυτό που έβλεπε στι ταινίε. Δηλαδή. σαν χαρακτήρα ο άλλο των ναρκοβαρών, ήταν σε τέτοια. Εγώ έχω την εξή απορία. Δεν ξέρω αν το είπαν σε κάποια φάση, και εγώ δεν το πρόσεξα. Η γυναίκα του τα γνώριζε όλα αυτά. Δηλαδή ήξερε ότι θα πάει να δώσει ραντεβού με έναν ναρκοβαρόνο. Και ότι θα κάνει τέτοια κομπίνα. Τίποτα από όλα αυτά. Η γυναίκα του το έμαθε όταν, την πήραν να τη πω ότι θα μπει φυλακή. Ρε ναι. <σ littắc> <slars> <τός dış> τότε το έμαθε. Τότε το έμαθε, όντω ότι έχει πλέξει τόσο άσχημα, αλλά δεν ήξερε ότι θέλει να κάνει κάτι με, αυ με αυτή την ποσότητα ναρκωτικών. Ούτε για τα ταξίδια, ούτε τίποτα το είπε. Ότι πήγαινα και το, το, είχα κρατήσει μυστικό από τη γυναίκα ναι, μου όντως... και τα έκανα όλα μόνο ναι, μου. Ναι, έχει δίκιο ότι δεν είχε πει για τα ταξίδια, Ναι, γιατί να μην είναι Γιατί αν το ήξερα θα μπορούσα να την μέσα. Αυτή ήταν καλή κίνηση ότι την προστάτεψε. Γιατί έστω και ένα ναι, πράγμα να ήξερε. Δεν σκεφτόταν έτσι αυτό. Δεν σημεία, νομίζω δε ότι έχει νομίζω φτάσει το μέχρι και η σκέψη ναι. του εδώ. Σκέφτηκε ναι, ότι ναι, αυτό, είναι πολύ αυτό. OK να πα να κάνει business με κάποιον ο οποίο. Όχι, είναι... νομίζω <laughs> ότι αυτό το, <laughs> <νομίζω> <laughs> αυτό το σκέφτηκε. <laughs> Πάντω <Πάθος, laughs> να πω ότι θεωρώ. Όλοι θα το κάναμε <laughs> αυτό που λέει ο άλλο, ο τρελό στην αρχή. Όλοι θα το κάναμε <laughs> αυτό. Νομίζω ότι. Α πω κάτι. Ναι, πε, πε. Όχι, ότι. Επειδή δεν θα αποκατιαστεί και σε διακόπτω, συγγνώμη, αν θε, πε όχι, όχι, όχι. Πε αυτό που θα πει. Ναι, okay. Δεν μπορεί το κράτο. Ναι, οκ. Δεν μπορεί το κράτο να σε κάνει coerce για να διαπράξει μια παράνομη πράξη. Δηλαδή, ο τύπο δεν έκανε τίποτα παράνομο και τον οδηγήσανε στο να το κάνει. Δηλαδή, ήταν, είχε το intent. Ναι, είχε το intent, αλλά το έκανε. Το intent δεν μπορείς να. Πρέπει αφού το κάνει να δικαστεί για το intention. Mm. Δηλαδή είναι φόνο εκ προθέσεως, Δεν είναι πρόθεση για φόνο και φόνο και μετάφραση. Ναι. Α αντίστοιχα. Ναι. Μα όταν τον πιάσανε, εγώ λέω γιατί, αφού δεν κατάλαβα. Ο τύπο. Του Δεν είχε κανονικά. ιδέα. Τον βάλανε αυτοί. Ναι, πήγε αστυνομία, ξέρω εγώ. Μπήκε ως... Ε, Και επειδή εγώ δεν βλέπω πολύ τέτοιε σειρέ, α πούμε. Όντω δεν το είχα φανταστεί σαν να τροπεί ότι θα είναι, είναι μπάτσο αυτό και θα του λέγε βρες μου τα ναρκωτικά κτλ. Ναι, εγώ δεν δε, δε το τα ξεσκάψανε. Ναι, ναι. ναι. Και τα φέραν πίσω και του λένε, Α, πήγαινε, είναι στο πορτμπαγκάσμο. Ξέρω εγώ. Α, τα πήρε στο πορτμπαγκάσμο, είσαι ένοχο. Δηλαδή, μου άρεσε και αυτό πολύ ηλίθιο. Γενικά από την πλευρά των αστυνομικών. Δεν νομίζω De... να βρήκαν ναρκωτικά. Α, Εσύ πιστεύει ότι όντω δεν βρήκαν έτσι. Νομίζω ότι απλώ okay. θέλανε μία σύλληψη εκείνο τον καιρό για λόγου πολιτικού και το κάνανε. Δεν νομίζω ότι. Okay. Και φάνηκε κιόλα και από το επειδή ο δικαστή ήταν πανέξυπνο και το είδε. Ε, γιατί ο δικαστή ήταν πάρα πολύ καλό και κατάλαβε τι γινόταν και σου λέει: Τώρα, αυτόν τον άνθρωπο ε, είναι construction worker. Α πούμε, να τον κλείσει mm. τη φυλακή για ποιο λόγο. Και κατευθείαν τον έβαλε να κάνει community work και ήδη πω άλλαξε η ζωή του. Και πώ τα ναι, χαιρόταν. 60 μήνε ε, φυλακή. Ε, 60 μήνε λέω. 60, 60 μέρες, μέρες, φυλακή, ναι. και βγήκε. Και... Για και πόσα χρόνια να κάνει η κοινωνική εργασία, ξέρω εγώ. Για ναι. να... Και το οποίο είναι. Ναι, ναι, πέντε ναι, πέντε χρόνια. το οποίο είναι πέντε. πολύ ωραίο. Okay. Νομίζω πήρε το μαθημά του, έχει αναμορφωθεί, γιατί δεν ήταν και ποτέ εγκληματία και σου λέει εντάξει. Και βοήθησε και community. Δεν ξέρω την ηλίθεια. Εγώ απλά το τον φαντάζομαι να πηγαίνει κάθε μέρα εκεί στο community work και να. Εργάζεται και να λέει από μέσα του είμαι μαλάκα. είμαι μαλάκα, είμαι μαλάκας, για πάντα στη ζωή του ξέρω εγώ. Από έλεγε, μόνος, και του. Και μόνος του. Θα, θα και πεθάνει, μέχρι με αυτή τη σκέψη αυτό ο άνθρωπο. Δηλαδή, αν ήταν Έλληνα, παίζει να το λέγανε κακομίρι-κακομίρι α πούμε. Δηλαδή. <laughs> ναι, ναι. ναι. ναι, ναι. <laughs> Φο φοβερό. Εντάξει, Αφού πήγαινε και έκανε το ραντεβού, το έκλεινε και είχε πλήρη άγνοια και, ναι. και καμία συνέστηση για το τι έκανε. Πήγανε και τον είδα και μοιάζοντα με Draglord και είπα: Ωραία, α κάνω μια συμφωνία μαζί Φορίζα του. και μου. σαν, σαν τέτοιο και, <laughs> και φαινόταν έντιμο άνθρωπο <laughs> και θα πήγαινα να κάνω μια μπίζνα μαζί του. Ξέρω <laughs> εγώ, γιατί εντάξει, δεν είχα την κοκαίνη. Απλά έξτρα που είναι. Η αλήθεια... Και δεν πίστευα ότι θα με προδώσει. Εντελώ οικογενειακέ ιστορίε. Πιστεύω ότι θα τον προδώσει εδώ μεταξύ είναι πολύ ηλίθιο γιατί όντω ήταν έντιμο άνθρωπο, ήταν μπάτσο. δηλαδή, άμα το δει, δεν ήταν παράνομο. Αλλά άμα το ξανασκεφτεί. Μήπω δεν ήταν στέλιο ο μπάτσο. ήταν βρώμικο μπάτσο. γιατί μετά. το στήσιμο όμω έτσι. Μετά. Sorry, χάρη Το setup ήταν πολύ κακό. Ναι, όχι τίποτα. Ότι γίνεται όλη αυτή η ανατροπή τέλο πάντων. Μπαίνει αυτό φυλακή, μπλέκει από το πουθενά. Ξέρω. Όχι από το πουθενά. Εντάξει, οκ, υπήρχε ένα intention, ξέρω Τον βάζουν φυλακή, τον βγάζουν δικαστή που είναι έξυπνο. Μιλάει και εκεί ο δικηγόρο και μετά το γυρνάνε πάλι ότι Ναι, αλλά η φωτογραφία που βγήκε δεν φαίνονται όλα τα ναρκωτικά και αυτά που ήταν στο δικαστήριο, τέτοιο. Αλλά άρα, μή... και καταλήξει στην αρχή, Μήπω ο Θησαυρό είναι ακόμα εκεί. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ναι. Δεν είδε, έκανε ένα κύκλο που δεν έχει κανόημα, ξέρω εγώ. Σε φάση. Έχει... Και... Δεν, δεν είναι ότι... ξεκάθαρο ότι έχουν βγάλει τα ναρκωτικά, τα ξεθάψανε. Δεν το φοινί... αφήνει. ότι τα ξεθάψαν. Ναι, ξέρω, αλλά δεν είναι το αφήνει ξεκάθαρο το ντοκιμαντέρ όχι, όχι. ότι έχει. Δεν λέει. Χάρη καταλαβαίνω τι λε, αλλά έχει νόημα, γιατί. Ξεκινάει με μια ερώτηση που λέει: Αν ήξερα που είναι θαμμένα 2 εκατομμύρια δολάρια, θα πήγαινα να τα πάρω. Φυσικά και θα πήγαινα, λέει ο τέτοιο, mm. ο τύπο αυτό, ο, ναι. ο, ο, ο περίεργο. Ο πρώην τοξικομαντή, τέλο πάντων. Τοξικοεξαρτημένο. Το, το, το και στο τέλο FBI Να πάτε να τα ξεθάψετε. Σίγουρα δεν θα σα συμβουλεύαμε να πάτε να τα ξεθάψετε. Το οποίο δεν είναι όχι. Έτσι. Και στο τέλο κλείνει με το ότι αυτά τα ναρκωτικά είναι ακόμα εκεί. Εσύ. Θα πήγαινε. Το γυρνάει σε σένα ναι. το ντοκιμαντέρ ότι εσύ θα το έκανε όλο αυτό. Που σαφέστατα. Νομίζω. Και αυτό που θέλει να αποδείξει είναι ότι δεν μπορεί να δικάσει τον άλλον για την πρόθεσή του να πουλήσει 40 κιλά κόκα, γιατί νομίζω το 70% του πλανήτη θα τα πουλούσε. Θα τα έπαιρνε, Λε. θα τα δίνει κάποιο, θα το πει τι δικά μου είναι, τι λεφτά. Ναι, θα, ναι, ναι. Θα, γιατί όταν έχει 2 εκατομμύρια δολάρια στα χέρια σου, που είναι λεφτά που σου αλλάζουν τη ζωή τρει φορέ, γιατί και με 200 χιλιάρια μπορεί να αλλάξει η ζωή σου. Με δύο εκατομμύρια ναι. πε να μην ξαναδουλέψει ποτέ αν το χειριστεί σωστά. Ε, το οποίο προέρχονται από, όλα από μαύρο τέτοιο. Το αναγνωρίζω αυτό, δεν λέω ότι είναι σωστό, αλλά άμα δει ναι, ναι, τη δυσκολία ναι. του ανθρώπου για επιβίωση, το πόσο χρεωμένοι είναι όλοι όλα αυτά, είναι σαν να του λε: Εντάξει, αφού κόκα είναι, θα την πουλήσουν. Εγώ θα ε, αλλάξω το αυτά κόσμο Αυτά σκεφτόταν και ο φίλο Κακομήρη κακομύρη, ναι, όλο και ναι, την ναι. πάτησε, τέλειο. Ναι, ρε παιδί μου, δεν λέω τον το αυτό με εκνεύρισε και εμένα. Το έμπλεξε με το American Dream. Ότι mm, στην αρχή αυτός του αυτό έδειχνε πλούσιου και ψώνια. Δηλαδή, Αχ, μ' άρεσε και ήθελα και αυτό τα μάξι και αυτή τη μηχανή. Και, και λέω τώρα, τι μα δείχνει, ρε φίλε. Δηλαδή, Οκ, okay, εντάξει, είστε νεόπλουτοι, ξέρω εγώ, πασοκάρα το χτίσατε και μετά έρθει η <laughs> κρίση. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Και μετά πρέπει να σε λυπηθούμε γιατί ήθελε να βγάλει γρήγορα και εύκολα, εύκολα λεφτά. Α πούμε, και είσαι ηλίθιο mm. και πήγε να το κάνει αυτόν τον τρόπο. Αυτό. Μια ιστορία, α πούμε, κάποιου που σου είπε Εντελώς κάτι. Ηλίθιος, δηλαδή... ναι. Αχ, Χριστέ μου. Εγώ, ε, ξέρει ποιε δημιουργίε κέρυε. Δημιουργίε, πάω. απορίε μου δημιουργήθηκαν κέρυε. Πρώτον. Δημιουργίε χάρη Δραζάνη. Οι Οι Για πε τι σου απορρίφθηκε. ναι. Μου απορρίφθηκε το εξή πρώτο. η κοκκάινη δεν χαλάει 15 χρόνια στο έδαφο. Δηλαδή δεν έχει ημερομηνία λήξη. Δεν νομίζω αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω, παιδιά. Αλήθεια. δηλαδή τι είναι σαν το λάδι, ξέρω εγώ, δεν χαλάει ποτέ. Το λάδι χαλάει. Πρώτα απ' όλα, το βλέπεις λάθος γιατί. Α, αν το λάδι χαλάει, θα έχω πρόβλημα το βράδυ. <laughs> αλλά. Ε... Το βλέπεις λάθος γιατί. <laughs> δεν δε, δε ξέρω κατά πόσο χαλάει και τι τέτοια είναι και πόσο καλά κλειστά είναι. Αν είναι αεροστεγός κλειστά, αν είναι μέσα σε δοχεία, αν, έχει, αν είναι σε κενό αέρος, δεν ξέρω πώς είναι θαμένα, όλα αυτά το παίζουν ρόλο. Με το με τη σακούλα, το κλασικό και το. Ενδυνάμε. Δεν δε δε ξέρω αν είναι θαμένα έτσι. Και αυτά ήταν και στη θάλασσα πιο πριν και άμα πήρανε νερό, Όχι, δεν υπάρχει οκαίνη εκεί πέρα πλέον. Υπάρχει μια λάσπη, αλλά. Ε, δεν ξέρω καθόλου αν χαλάνε τα ναρκωτικά ή όχι ε, φαντάζομαι ότι αποσυντήθενται όπως όλες οι ενώσεις σε έναν βαθμό αλλά η ερώτηση δεν είναι Η η ερώτηση είναι κατά πόσο σε ενδιαφέρει αφ' έτσι καλώς τα αναμειγνύουνε Δηλαδή θα πάρεις 40 κιλά κόκα η οποία δεν είναι και πολύ καλή και θα την αναμίξεις με άλλα 40 κιλά κόκα. Που, δηλαδή έχεις κερδίσει κόκα η οποία και 20% αποδοτική να είναι, εσύ θα την πουλήσεις. Δεν θα, δεν θα ασχοληθεί κανένας να σου πει «Α, πρέπει να πάρω 7 μυτιές για να γίνω». Δεν πρόκειται. <συσχε> είναι, δεν είναι... Σπανίω τα ναρκωτικά είναι full under such scrutiny, να το πω κιόλα. Ναι, είναι τρόγκια ναι, 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 ρε παιδί μου. Ναι. Τα πήραν, τα κάπνισαν, τα κάναν. Το πήρε και δεν βλέπει πάνω από τελίγη, α πούμε. Ναι, Ναι, θα πουλήσει εδώ ναι. εσύ το crack. Και άλλο είναι πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ να το δει για το crack στην την εποχή εκείνη. Πολύ ωραίο κι αυτό. Το crack έχει στην Ελλάδα σε κάποια βάση και μέσα μαρμαρόσκονη. Κανονικά πηγαίνανε, ναι, παίρνανε ναι, μαρμαρόσκονη okay. και την καπνίζανε. Το οποίο είναι γαμισέτα. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο κάποιο μόντικουμ ποιότητα στα ναρκωτικά. Ότι α, κάτι δική μα κοκαίνη. Δική μα. Α, πεντακάθαρη καλύτερη κοκαίνη. Δεν είναι είναι. υπάρχει αυτό. Ε, ωραία. Οκ. Okay. Δεύτερη ερώτηση. Εντάξει, στο τέλο, αν είδατε, είχε πολύ πλάκα. Έδωσε συντεταγμένο ναι. ναι. τέλειο. Ωραία. Πάμε. Και έχει θέση πριν από αυτό το ερώτημα. Ναι, πόσοι πιστεύετε ότι έχοντα δει αυτό το, ντοκιμα το ντοκιμαντέρ θα πάνε, α πούμε. Εγώ λέω να ψάξουμε τα χάστα κουλέμπρα. <laughs> <laughs> Κολούμπρα. <laughs> Δεν θυμάμαι καν πώ λέγεται. Γιατί... Σαν τον άλλον. Δώσε μου 30 δευτερόλεπτα να θυμηθώ πώ λέγεται αυτό το μέρο. <laughs> 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 Γιατί σίγουρα θα έχουν κάνει και. Πώ το λένε, Insta Stories εκεί ψάχνοντα συνταγμένε. Οπότε <laughs> μπορούμε να το βρούμε. Μα <laughs> στέλνει <ίδιο>. το Netflix εκεί. <laughs> <καλά>, αυτό είναι <laughs> το, το θέμα. Είναι υπέροχο γιατί λέει το FBI, σίγουρα δεν σα λέμε να πάτε και το Netflix είναι αυτέ οι συνταγμένε. <laughs> είναι τέλειο, ρε. Είναι μεγάλη τρολιά. <laughs> δεν ξέρω καν πώ επιτρέπεται να γίνει ναι, κάτι τέτοιο. Είναι όντω τεράστια τρολιά. Εσύ τώρα, παιδιά, συγγνώμη. Αν α μπροστά σε. δηλαδή περπατού στον δρόμο και ήξερα εγώ έξω από το σπίτι σου, σου αφήνανε 8 κιλά κοκαίνη, τι θα κάνατε. Δηλαδή να το παραδώσει αυτό το πράγμα μπορεί. Καταρχά πού τη βρήκε. Δεν πρόκειται να σε πιστέψει η αστυνομία άμα δώσει πόσο ήταν 32 κιλά κοκαίνη. Εντάξει, <laughs> ο άλλο, ο Κακομήρη, στην αρχή που είπε την ιστορία, προσπαθούσε να τη θάψει για να μην, μην έχει καμία εμπλοκή σε όλο αυτό. Εσεί θα μπαίνετε στη διαδικασία να την πουλήσετε ή να τη σπρώξετε ή οτιδήποτε. Όχι. Όχι. Όχι, ε, θα, θα την καίγατε. Εγώ θα την πετούσα στα θα σκουπίδια ξέρω. μάλλον ή κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι θα έκανα. Αλλά... Ε, μάλλον θα έπαιρνε την αστυνομία. Δεν θα το κουμπούσα, σε καμία περίπτωση. Μάλλον θα έπαιρνε την αστυνομία. Ναι, κάτι τέτοιο. Ε, πρώτα απ' όλα θα το κουμπούσεις γιατί είναι μια σοβαρή. Αν σακούλα. το πετούσα στα σκουπίδια, ναι. Αλλά ναι όχι, <laughs> αν γενικώς. ήταν να από την αστυνομία, δεν θα το κουμπούσα. Και ήταν το... έξω από το σπίτι μου. Θα του να τηλέφωνο. Έχω αυτό έξω από το σπίτι μου. Δεν ξέρω τι. Πώ αποδεικνύεται μετά ότι εγώ δεν το βάλαγω εκεί. Εντάξει. Ναι. Πάντως Πάντω όχι, δεν θα, 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 θα έπαιρνα την αστυνομία και από τη στιγμή που είμαι αθώο και δεν έχω καμία σχέση, χαίστηκα. Δεν, δηλαδή, τι θα κάνουν θα προσπαθήσουν να με κάνουν implicate. Ωραία, κάντε μου εξετάσει να δείτε αν χρησιμοποιώ. Κοίτα τώρα, χάρη, κάτσε να δει. Η Δεν είναι να χρησιμοποιήσει, είναι να τη πρόξει. Η ροίνη δεν θα έχει κιλά. σε καμία περίπτωση. Κοκοαίνη τώρα σε τίποτα πλούσιου. μπορεί να το σκεφτόμουν. εγώ αυτό θα σου λέγα. Υπάρχουν δύο ενδεχομένα. Το ένα πιο πιθανό είναι να έπαιρνα τον νόζι τηλέφωνο. αυτό ήταν το πρώτο που θα έκανε ίσω. Δεν, ξέρω, δεν έχω τον αριθμό του, αλλά κάπως θα βρισκόμαστε σε επαφή αν του λέγα ότι είχα δύο εκατομμύρια στο κοκαίνι, που είναι μια εβδομάδα του Όζη, νομίζω. Ε, τρει μέρε. Και δεύτερον, ένα, 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 λιγότερο ενδεχόμενο το να την κατανάλωνα ο ίδιος Αλλά... Και πόσο θα, ρε, θα, εσύ, νομίζω, τι θα κάνει, Πόσο, κάνεις, δεν θα... <laughs> Όταν δεν έχει ιδέα από ναρκωτικά να κρατήσει για σένα 30 κιλά. Φτιάχνει λίγο στο φαγητό είναι, αντί για λάπτοπ. Ναι. Τι θα κάνει, Δεν έχει. Ναι, και... Ναι, ναι, είναι και. και... Λίγο, μια πρέζα. Αν ήταν φύλλα κοκαίνη, να πει ότι θα το κάνει αντί για καφέ όπω κάνουν στο, mm. στο Μάτσου Πίτσου και τέτοια που τα κόβουν και τα μασάνε. Γιατί η δόση είναι τόσο μικρή που είναι σαν να πίνει καφέ. Καταρχά, τι είναι αυτό, ξέρει τι είναι αυτό, τι ποιότητα είναι, τι έχει μέσα. Δεν έχω ιδέα, ναι, έλαντε. Δεν ξέρω ε, ξέρω όμω τι τεστ υπάρχει. Το τρυπά με ένα μαχαίρι. Βάζει λίγο στη γλώσσα και λε. Κοκκινάει το πράγμα. Αυτό Άρα έχει δει ταινίε, χάρη. Μην μα λε ότι δεν έχει δει ταινίε. <laughs> χάρτη Νταρζάνο, ναι, ναι. έχω δει ταινίε. <laughs> Μήπω ο χάρτη Νταρζάνο θα βρει που είναι ο θησαυρό <laughs> όμω. Έτσι. <laughs> έτσι. Έτσι. Έχω το παγκόσμιο χάρτη των ναρκωτικών. Τι γίνεται εδώ. <laughs> ε, να σου πω κάτι. Mm. Ποια ήταν η ερώτηση. Α, ναι, έχω δει ταινίε. Έχω δει ταινίε, αλλά όχι τύπου αστυνομικέ, τύπου ε, κάνω αυτό το στήσιμο ότι βάζουν μπάτσο να παίξει το. Δηλαδή το έχω δει και αυτό, αλλά το έχω δει τόσο συχνά για να είναι στο μυαλό μου τροπεί αυτή που έγινε, ρε παιδί μου, στο ντοκιμαντέρ. Αυτό. Έχω δει ταινίε με ναρκωτικά προφανώ ή πώ πρόχουν ναρκωτικά γενικά. Αλλά, οκ. Okay. Με τα χέρια. Ναι. <laughs> ναι, ναι. Να σου πω τώρα, αν είχαμε όμω το, δε θα το, Παρτούζο Podcast. <laughs> τι? Α το φέρας μετά. Αν είχαμε... <laughs> <laughs> Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. <laughs> Όταν θα τα ακούσει, θα καταλάβει που έχει μετάσχει. <laughs> <laughs> Αν είχαμε το. Ε, Παρτούζα, Τσάνταλα και Μάνταλα. Και, <laughs> και, <laughs> και έβρισκε λίγη κόκα έξω. <laughs> ε, πιστεύει <laughs> ότι εκείνο <laughs> το επεισόδιο που θα έλεγε. παιδιά βρήκα κόκα γιατί πήγα στην αστυνομία. Ε, κάντε safe παρτούζε χωρί κόκκε. <laughs> 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 πόσα views <βγεις>, πιστεύει ότι <laughs> θα έπαιρνε. Το βλέμμα τη Βέρα στην ανεκτήμηση. Πάρα πολλά. Επίση, επειδή είμαστε ηλίθιοι, θα μπορούσαμε να λέμε ότι έχουμε βρήκαμε 32 κιλά κόκα και να είναι κόλλα. Mm. Αυτό και, και να παραδίνουμε στην αστυνομία τέτοια. Αυτό θα πήγαινε Τέ, σίγουρα, θα το σπρώχναμε σίγουρα στον Κώστα στο σπίτι. <laughs> <laughs> Α, υπάρχουν πολλοί άντεξοι τέτοιοι. Γιατί νοήτε, νοήτε. η κατανάλωση είναι σταθερή. Δεν υπάρχει. <laughs> υπάρχουν πολλοί. Οπότε υπάρχουν εύκολα πολλοί. θα μπορούσαμε να το ξεπερνάσουμε τον Κώστα. Δεν, αν ήταν κόλλα, δηλαδή αν εδώ ένα εργοστάσιο τη κοκακόλα και μου ξεφόρτωναν 32 κιλά κοκακόλα, <laughs> αυτό για τον Κώστα που είναι, πρέπει να είναι περίπου. που, που ακούγεται παράνομο κι αυτό, ναι, έτσι. Ναι, ναι δηλαδή. σίγουρα, σίγουρα. <laughs> σίγουρα. <laughs> σίγουρα. Σίγουρα είναι κάτι, σε κάποια χώρα είναι παράνομο Καλά, αυτό. Σίγουρα. Όλα αυτά <laughs> είναι <laughs> παράνομα, <laughs> γιατί η <laughs> κοκακόλα έχει μέσα κοκαίνη και το Red Bull σπέρμα <laughs> Αλλά πέρα από αυτό, <laughs> που <laughs> είναι όλα παράνομα, ο Κώστα σίγουρα θα είχε. Για τρει μέρες κοκακόλα. Να ψάχνει να, ναι. να, σκ, να σκάψει κοκακόλα τώρα 32 κιλά κοκακόλες <laughs> Πρέπει να ανοίξει πισίνα για να τι κάψει <laughs> στο έδαφο. Ωραία. Βαθμολογία. Είναι... Κοίτα. Θα πω ότι είχε, είχε ωραία κινηματογράφηση. Ναι. Ε, δηλαδή η Φωτογραφία, πούμε, ήταν ε, ε, ωραίο. Ε, θα, πω, θα πω ότι. Κοιτάξει, αλλά γενικά ήταν μια μπουρδα. <laughs> μπουρδα, <σοβά> μπουρδα γέλασα, σε, γέλασα σε κάποια σημεία. Θα πάρει από μένα ένα 6,2. <σοβά> <μ. σοβά> εγώ θα βάζα 6 και, ήταν, <σοβά> και εγώ έξι θα βάζα. Ε, παιδιά, συγγνώμη, δεν σας έκανε εντύπωση πώς γίνεται να του... Δηλαδή, αν είναι να... <σοβά> αν είναι, να... αναγνωρίσω κάτι σε αυτό το ντοκιμαντέρ που είδαμε, ε, είναι ότι κατάφεραν να βγάλουν κάπω έναν εαυτό σε αυτού του ανθρώπου, αν είναι όντω οι ίδιοι δηλαδή, οι χαρακτήρε, πολύ φρέσκο. Και πολύ σαν να συνέβαιναν εκείνη την ώρα τα πράγματα. Δεν ξέρω πώ το καταφέρουν να το κάνουν όντως. αυτό. Λε και τα ζούσαν εκείνη την ώρα. Σαν ένα παράσταση κανονικά. Ναι. Και εγώ δεν το κατάλαβα. Γι' αυτό μπερδέθηκα κιόλα σαν ηθοποιοί. Αυτ... Ακριβώ αυτό. Και εγώ αυτό σκεφτόμουν όσο το έβλεπα. Εντάξει, σκηνοθετικά μου φαίνονταν πολύ πατάτα γενικότερα. Πολύ επιτυδευμένο. Ναι. Και ότι τράβηξε πολύ, όντω αφηγηματικά. Ένα έξι Όχι. νομίζω. Εμένα μου άρεσαν τα πλάνα που ήταν έτσι θάλασσα και αυτά. Η τσα, αυτό με την τσάντα που το άνοιγε σιγά-σιγά. Δεν ξέρω, είχε πλάκα. Δεν φωτογράφησε, να αλλά ναι, γενικότερα. Θέλω να πω κάτι, αλλά αν το βλέπει αυτό το ντοκιμαντέρ στο mental state που είναι ο πρώην τοξικοεξαρτημένο, νομίζω ότι είναι ντοκιμαντεράρα. Βγάζει νόημα. Ναι, Αρχίζει και βγάζει νόημα, <laughs> νόημα. Δηλαδή, αν είσαι λίγο μεθυσμένο. Αν είσαι από την εμπειρία εννοεί. Ναι, αν είσαι κάπω λίγο. <laughs> τι βλέπω. Πρέπει να βλέπει μια περιπέτεια μπροστά σου, απίστευτη. Όχι, όχι, ο Αστακό ήταν. Ο Αστακό ήταν. Στέλνι. Καλά, ο Αστακό που πω, το πήραξε. Τον πείραξα, ο Θα είχαμε πέντε πήραξε, λεπτά ναι. να κάνουμε debate για το αν είναι withdrawal ή όχι. Αυτό είναι το Λάνθημο τώρα. Δεν ναι, αν είναι Αυτό είδε, είδε το λάνθιμο και τον πήραξε. Ξέρω και μετά. <laughs> Χωρί λόγο. Λοιπόν, ναι. ο λάνθιμο ετοιμάζεται ταινία με την Emma Stone. Mm. Σειρά, ή ταινία. Ταινία. Ταινία πάλι, οκ. Okay. Ταινία νομίζω. Λε να είναι σειρά, δεν ξέρω. Θυμάμαι ότι θα κάνανε μια σειρά αυτό μετά, τη, μετά την τελευταία Α, ταινία. Α, ναι, πάνε, το είχε πει και αυτό. Κάνει μαζί. Αλλά οκ, okay, εντάξει. Θα δούμε. Α, Α, Άσχετη. Αλλά είναι στο Netflix. Τα πλαίσια του Netflix Corner, οκ. Okay. Αυτά. Αυτά από μένα. Και clean, ναι. <laughs> <laughs> Αυτά από όλου. Ε, να ευχαριστήσουμε τη Βέρα για το υπέροχο. Και εγώ guest. ευχαριστώ. Μην κάνετε ναρκωτικά. Να μην κάνετε και, τα και τα για το input. Κάνει. αυτό και μην πουλάτε ναρκωτικά και μην γενικά. Και μην ασχολείστε με τα ναρκωτικά. Δεν υπάρχει λόγο. Ε, και Ήταν το κοινωνικό. να είστε μην καλά. Εμεί μπορεί να σπρώχνουμε εγώ. Λοιπόν, ναι, μην κοιτάς τι κάνω εγώ. Εγώ είμαι μεγάλο. Εσύ είσαι μικρή. Να μην ασχολείσαι με αυτό. Κάτι τέτοια θα λέγει αυτό στο παιδί του, ξέρω. <Κι> ε, λοιπόν, οπότε αυτά, ναι, να είστε καλά, τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας. Bye.